γνωρίζετε, τα κοινοβουλευτικά κόμματα δικαιούνται χρηματοδότηση για επιμορφωτικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι χρηματοδοτούνται, ας πούμε, Ινστιτούτα όπως το Κωνσταντίνος Καραμανλής της Νέας Δημοκρατίας, το ΙΣΤΑ Ανδρέας Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ, το Ίδρυμα Πουλαντζάς του ΣΥΡΙΖΑ και το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών του ΚΚΕ. Σήμερα, απόψε, συμμετέχετε στην πρεμιέρα της πρώτης εκδήλωσης του ΜΕΤΑ ή μάλλον στην επανάληψη, λόγω μεγάλης συμμετοχής, του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό που ίδρυσε το ΜέΡΑ25 ως το δικό μας κέντρο, το δικό μας Ινστιτούτο. Από τον τίτλο του και μόνο διαπιστώνεται κάποιες βασικές μας επιλογές που μας κάνουν να διαφέρουμε από τα Ινστιτούτα των άλλων κομμάτων. Επιλέξαμε να μην υπάρχει ούτε η λέξη Ινστιτούτο, ούτε η λέξη Ερευνών ή Μελετών στον τίτλο, αλλά να υπάρξει η λέξη Πολιτισμός. Γιατί αυτό? Επειδή στο ΜέΡΑ25 πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιστημονική ανάλυση και η έρευνα δεν αρκούν όση σημασία και να έχουν. Για εμάς η τέχνη, η μουσική, το θέατρο δεν είναι απλά ψυχαγωγία. Δεν είναι απλά αυτό που θα λέγαμε κάποτε κουλτούρα. Όχι, αποτελούν μέρος της συλλογικής αγωνίας, της συλλογικής προσπάθειας, του συλλογικού αγώνα για την εξέβρεση της αλήθειας, για το τι εστί καλή και αγαθή κοινωνία. Το επιχείρημα και το ποίημα, η επιστήμη και η τέχνη, η έρευνα και η μουσική είναι αναγκαία όπλα εναντίον της εκμετάλλευσης, της οργανωμένης ολιγαρχίας, της καταπίεσης, της ανελευθερίας. Με άλλα λόγια, εάν δεν θεραπεύσουμε και τις δύο διαστάσεις του πολιτισμού, την επιστήμη από τη μία και την τέχνη από την άλλη, θα έχουμε αποτύχει. Γι' αυτό το κέντρο μας είναι κέντρο για τον πολιτισμό. Όχι όμως απλά για τον πολιτισμό, αλλά για τον μετακαπιταλιστικό πολιτισμό. Γιατί μετακαπιταλιστικό? Για μία σειρά από λόγους. Ένας λόγος είναι ότι για εμάς το ΜέΡΑ25, όπως και τη δημοκρατία την οποία πνίγει, ο καπιταλισμός σκοτώνει τον πολιτισμό. Ακόμα και όταν τον χρηματοδοτεί ή δημιουργεί τεχνολογίες που ο πολιτισμός έχει ανάγκη. Άρα το κέντρο μας δεν θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο στον καπιταλιστικό πολιτισμό. Ελπίζω να μην σας μπερδεύω πολύ με το συνεχώς αυτές τις ορολογίες, αλλά είναι πράγματα που τα σκεφτήκαμε πολύ πριν καταλήξουμε και στο όνομα του κέντρου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι για εμάς, το ΜέΡΑ25, ο μετακαπιταλισμός είναι ήδη πραγματικότητα. Αυτό που ζούμε από το 2010, η χρεοδουλοπαρική, όπως ονομάζουμε τη μνημονιακή Ελλάδα, έχει ξεφύγει από τον καπιταλισμό. Όταν κράτος, τράπεζες, οικογένειες και μικρομεσαίοι έχουν όλοι πτωχεύσει και το σύστημα επιβιώνει ελαίο της Τρόικας που το διατηρεί ζωντανό, για να αναπαράγεται χρεοκοπία, την ώρα που τα αρπακτικά τρώνε τις άρκες του πτώματος, αυτό δεν μπορεί να ονομαστεί καπιταλισμός από κανένα σοβαρό άνθρωπο, αριστερό, δεξιό ή κεντρό. Όμως το ίδιο ισχύει και στον υπόλοιπο κόσμο, όχι μόνο στον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Βορρά, στην Αμερική, παντού. Οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις είτε έχουν πτωχεύσει και διατηρούνται νεκροζώντανες από τα κράτη και τις κεντρικές τράπεζες, είτε έχουν μεταμορφωθεί σε κράτη εν κράτη, όπως η Amazon ή η Facebook. Με άλλα λόγια, ο καπιταλισμός έχει ήδη μεταξελιχθεί σε κάτι ακόμα χειρότερο. Σε μια μετακαπιταλιστική μορφή τεχνολογικά εξελιγμένης φεουδαρχίας. Αυτή η απέσια μετακαπιταλιστική τέχνο-φεουδαρχία είναι τόσο η μεγαλύτερη απειλή στην ανθρωπότητα, όσο και βαθιά απολύτιστη. Γι' αυτό όταν μιλάμε για μετακαπιταλιστικό πολιτισμό, μιλάμε για αυτό που δεν υπάρχει στη σημερινή μορφή του μετακαπιταλισμού, αλλά που μπορεί δυνητικά να υπάρξει σε έναν ανθρώπινο μετακαπιταλισμό, που θα πρέπει όμως να αγωνιστούμε σκληρά για να τον οικοδομήσουμε. Αυτό τον αγώνα για την οικοδόμηση ενός ανθρώπινου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού εξυπηρετεί, θέλουμε να πιστεύουμε, η ίδρυση του ΜΕΤΑ, του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό. Πέραν τούτου, πέραν του τίτλου, το ΜΕΤΑ έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που δεν φαίνεται στον τίτλο του. Είναι το πρώτο κέντρο ή Ινστιτούτο Ελληνικού Κόμματος με διεθνή εμβέλεια αλλά και διοίκηση. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν ως πλήρη μέλη, συνοδοιπόροι από το DiEM25 και από την Προοδευτική Διεθνή.
Πέραν αυτών, στη Συμβουλευτική Επιτροπή θα συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πολύ πρόσφατα δέχτηκε την ανακήρυξή του σε σύμβουλο του ΜΕΤΑ ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ken Loach και ο συνοδοιπόρος εκπληκτικός Noam Chomsky. Ο πλήρης κατάλογος των συμβούλων του ΜΕΤΑ, ένας εκ των οποίων είναι και ο Νίκος Θεοχαράκης, ο πρώτος, είμαι χαρούμενη να πω, που δέχτηκε να είναι στην Επιτροπή του Συμβουλίου, θα ανακοινωθεί ο πλήρης κατάλογος σε λίγο καιρό, μαζί με τα εγγένεια της ιστοσελίδας μας, την οποία αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για να ανέβει στο επόμενο διάστημα. Σε αυτή την προσπάθεια θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μία και κάθε ένας εκ των οποίων, και το τονίζω αυτό, εργαζόμαστε εμισθή. Τους δύο συνδιευθυντές, τον Νίκο Καναρέλη που έχει αναλάβει το κομμάτι της τέχνης και τον Σωτήρη Μητραλέτση που έχει αναλάβει το κομμάτι της έρευνας, καθώς και την υπόλοιπη ομάδα συνεργασίας μας που πλαισιώνει αυτή την προσπάθεια με όρεξη και επαγγελματισμό. Και βέβαια την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Σύση Βελισσαρίου, η οποία αμέσως τώρα θα λάβει τον λόγο να σας μιλήσει για τη σημερινή εκδήλωση. Πριν όμως δώσω το λόγο στη Σύση, ελπίζω να μου επιτρέψετε μία τελευταία κουβέντα επί προσωπικού. Ως καλλιτέχνης, νιώθω άβολο με το ρόλο ή τέλος πάντων τον τίτλο της Προέδρου. Πολύ θα ήθελα να μην ασχολούμαι με τίποτε άλλο εκτός από τα έργα μου και τις εικαστικές εγκαταστάσεις μου. Όμως ακόμα και πριν μπούμε στην κομματική ρουφήχτρα το 2015, μαζί με τον Γιάννη είχαμε ταχθεί μαζί στο να συνδυάζουμε την τέχνη και την πολιτική στον αγώνα εναντίον των κακών κείμενων. Για την ακρίβεια έτσι γνωριστήκαμε, το 2005, στο πλαίσιο ενός δικού μου εικαστικού έργου, στο οποίο ο Γιάννης πρόσθεσε το δικό του κομμάτι της πολιτικής οικονομίας. Για χρόνια, πριν μας απορροφήσουν τα κόμματα και οι εκλογές, ξόδευα μεγάλο μέρος του χρόνου μου οργανώνοντας, ψάχνοντας για χρηματοδότηση, στείνοντας τις υποδομές για τα κοινά αυτά έργα, τα οποία είχαν μια μεγάλη εμβέλεια, παγκόσμια μπορώ να πω. Από αυτή την άποψη, η ενασχόλησή μου με το ΜΕΤΑ αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια φυσιολογική συνέχεια αυτών που έκανα και πριν. Με τη διαφορά ότι τώρα αγωνιώ πολύ περισσότερο, μιας και το εγχείρημα είναι δικό σας. Αφορά όλες και όλους σας, αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου εγχειρήματος από μένα. Γι' αυτό και ελπίζω να συγχωρήσετε λίγο την αγωνία μου. Να ευχαριστήσω για την τιμή που μου γίνεται και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια ζητήματα τα οποία τελικά δεν έχουν λυθεί εντελώς πολιτικά. Αυτό όμως που θα ήθελα περισσότερο να κάνω είναι να μεταφέρω μια εσωτερική εμπειρία, γιατί γενικά όσα είναι στο δημόσιο χώρο, είναι στο public domain, τα ξέρει κανένας, έχει γράψει ο Γιάννης το βιβλίο στο οποίο το περιγράφει με πολύ ακρίβεια το τι έχει συμβεί. Ως εκ τούτου λοιπόν ο Γαβράς με το δικό του τρόπο έδωσε και αυτός ένα κομμάτι του τι έγινε. Άρα λοιπόν ο καθένας μας έχει μια αντίληψη απ' έξω το τι έγινε. Αυτό που θέλω να κάνω είναι μέσα από την προσωπική μου εμπειρία στην διαπραγμάτευση, από τη μια να μπορέσω να επιρρώσω κάποια πράγματα που γράφτηκαν, κυρίως τον τρόπο που αφηγείται ο Γιάννης του τι έγινε, και να βάλω το πλαίσιο για να μπορέσουμε να σκεφτούμε ποιο ήταν το ζήτημα αφενός μεν της διαπραγμάτευσης, αλλά και μετά την μεταδιαπραγματευτική εποχή των πολλαπλών και βαρέων μνημονίων, ποια θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική απεμπλοκής και ανάπτυξης και προκοπής. Να πω καταρχήν την δικιά μου εμπλοκή στο θέμα. Κάποια στιγμή τον Μάρτιο του 2015 ο Γιάννης μου ζήτησε να συμμετάσχω στο θέμα των διαπραγμάτευσεων. Προηγουμένως με τον Γιάννη είμαστε πολύ, γίναμε φίλοι. Μόλις ήρθε από την Αυστραλία και έγινε αναπληρωτής τότε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλά και επειδή ήταν και λίγο έτσι μια ανάσα φρέσκια σε ένα τμήμα αρκετά αποστεωμένο, γίναμε και φίλοι και συνεργαστήκαμε και στη συγγραφή ενός εγχειριδίου μικροοικονομικής θεωρίας, καθώς επίσης και σε ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο πολεμήθηκε με χίλια,
την δημιουργία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Ογιού Εντιφύλεκών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δικιά μου σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά ήταν πιο παλιά, αν θέλετε, από τον Γιάννη, από το 1974-1975 και μέσα από τις τάξεις του Δημοκρατικού Αγώνα. Να πω ότι ο πρώτος άνθρωπος που ψήφισα ήταν ο Μπάμπης ο Δρακόπουλος και ο Μανώλης ο Γλέζος. Αυτό με βάζει και δείχνει και την ηλικία μου από κάποια άποψη. Και επίσης υπήρχαν και κάποιες συζητήσεις που γινόντουσαν στο Ψηρή με τον Σπουρδαλάκη, τον Μπαλτά, τον Γολέμη, τον Σίμω, τον Δοξιάδη και τον Καρίτσι και πολλούς άλλους, την Αθηνά την Αθανασίου, γύρω από ζητήματα στρατηγικής και θεωρίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποια στιγμή μάλιστα είχαμε φτιάξει και μια εκπομπή στο Κόκκινο που λεγόταν «Θεωρία στον αέρα». Πριν αναλάβω την ιστορία με τον Γιάννη και ποιο θα ήταν το θεσμικό, θα το συζητήσω τώρα, ο Αριστίδης ο Μπαλτάς μου είχε ζητήσει να αναλάβω τη θέση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Και ενώ είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ καθόλου με την πολιτική, γιατί ήδη τρέχανε πολλά πράγματα στο Πανεπιστήμιο, η θέση του Γενικού Γραμματέα, ιδιαίτερα από κάποιον που έρχεται από τις κοινωνικές επιστήμες, ήταν μια ονειρεμένη δουλειά για τον ακαδημαϊκό χώρο. Μου λέει ο Γιάννης, και το είπε και ο ίδιος, πες τον Αριστίδη, ότι αν δεν λύσουμε το θέμα του χρέους, δεν θα υπάρχει ούτε έρευνα ούτε τεχνολογία. Και με αυτή την έννοια, χρησιμοποιώντας από τη μια το γεγονός ότι είχαμε μια κοινή πολιτική από πίσω προέλευση, ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα οικονομικά ζητήματα και πώς έπρεπε να λυθούν, καθώς επίσης και μια δικιά μου εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε ζητήματα διαπραγματεύσεων που ήταν έξω ακαδημαϊκά, αποφάσισα να συμφωνήσω να συμμετάσχω στις διαπραγματεύσεις. Εκεί το θέμα ήταν ότι παραδοσιακά αυτός που μπαίνει μέσα στις διαπραγματεύσεις είναι ο πρόεδρος του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Ένας από τους λόγους που ο Γιάννης ήθελε να εμπλακώ σε αυτήν την ιστορία ήταν ότι είχε μια πολύ κακή εμπειρία με τον Γιώργο του Χουλιαράκη. Και από τη μια ο Γιώργος είχε δημιουργήσει ένα ζήτημα, είχε κάνει μια γκάφα που είχε στοιχήσει 1 δισεκατομμύριο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά αυτό μπορεί να ήταν απειρία ή οτιδήποτε άλλο, γιατί πολλοί λένε ότι είναι σούπερ τεχνοκράτης, έτσι αυτά είναι για τα πανηγύρια. Από την άλλη μεριά όμως ήταν φανερό ότι όταν σε μια φάση της διαπραγμάτευσης είπε στο Γιάννη άσε να φτιάξω εγώ ένα καινούριο κείμενο, το καινούριο κείμενο που παρέδωσε σε ένα file του Word, όταν κάποιος κοίταξε τα properties, μάλιστα ο Κώστας ο Εφήμερος, ο οποίος δεν υπάρχει πια, φανερώνε ότι ο συγγραφέας του συγκεκριμένου αρχείου ήταν ο Ντέκλαν Κόστελο. Έτσι, αυτό ήταν, αν θέλετε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Παρά τα αυτά, ο Γιώργος δεν ήθελε να φύγει από πρόεδρος του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, αλλά ο Γιάννης δεν μπορούσε ούτε να τον έχει στο Euro Working Group, ούτε στις διαπραγματεύσεις. Οπότε παρέμεινε στο Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και εγώ ανέλαβα ως Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, που πρακτικά σημαίνει ότι είσαι κάτω από τον αντίστοιχο αναπληρωτή υπουργό και είσαι και προϊστάμενος de facto του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τους πρώτους μήνες που ήταν η ιστορία της διαπραγμάτευσης δεν υπήρχε, αν θέλετε, τρόπος να λειτουργήσω πραγματικά σαν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Τώρα, το τι σημαίνει να συμμετέχεις στις διαπραγματεύσεις. Με το που μπήκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη και να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, ήταν φανερό ότι η κυβέρνηση αυτή είχε σπρωχτεί στο χείλος του γκρεμού, του οικονομικού γκρεμού. Δηλαδή δεν μπορούσε καν να αναλάβει το τιμόνι και να καθίσει στη θέση του οδηγού. Έπρεπε ουσιαστικά μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο να αρχίσει να οδηγείς κατευθείαν. Και δεν ήξερες καν τι γινόταν, γιατί η δημόσια διοίκηση δεν ήταν μαζί σου. Οι υπάλληλοι δεν ήταν μαζί σου. Δηλαδή κοίταζες και έλεγες τώρα τι θα μου φτιάξουν. Τα δικαστήρια ήταν εναντίον σου. Καλά, δεν μιλάω για όλο τα μέσα μαζικής εξημέρωσης που έλεγε ο Πανούσης. Όλα αυτά ήταν ένα ζήτημα το οποίο δημιουργούσε εμπόδια. Αλλά κυρίως ήταν ότι αν δεν λαμβανόντουσαν μέτρα αμέσως, υπήρχε ένα ζήτημα ότι θα μπορούσε να σου κλείσουν την οικονομία σε μια εβδομάδα μέσα. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το βάρος
το οποίο κουβάλαγε στα χέρια, στους ώμους της η κυβέρνηση του Τσίπρα και το Υπουργείο Οικονομικών με τον Βαρουφάκη. Το ερώτημα ήταν λοιπόν ότι όλοι μιλάγανε για μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Να πω επίσης ότι τα μνημόνια κανένας δεν τα ήθελε. Δηλαδή ο Παπανδρέου που ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα και μπήκανε μέσα, όταν κατάλαβε τι γινόταν, πραγματικά ήθελε να τα επαναδιαπραγματευτεί. Αν εξαιρέσει τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος θεωρούσε ότι το μνημόνιο είναι το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδος και διάφορα άλλα τέτοια περίεργα πράγματα. Στην πραγματικότητα και ο Σαμαράς, θυμίζω, στα Ζάπια κλπ. Προσπαθούσε να εξορκίσει το κακό μνημόνιο. Αλλά στην πραγματικότητα το ερώτημα είναι, είχε κανένας την σπονδυλική στήλη την απαραίτητη ώστε να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτό και να πει ότι κοίταξε κάτι. Έχουμε τρεις επιλογές. Πρώτα, διαπραγματευόμαστε κάτι καλύτερο, το οποίο δεν θα είναι το καλό, αλλά πάση περιπτώσει θα μας δημιουργήσει ένα βιώσιμο μνημόνιο που θα μας οδηγήσει σε μία ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι τα σπάμε και δημιουργούμε κάποιες προϋποθέσεις που θα περάσει από μία πολύ μεγάλη δυσπραγία και δυστυχία η οικονομία για ένα χρόνο, αλλά μετά θα μπορέσουμε να λυτρωθούμε από αυτό. Και το τρίτο είναι τελικά αυτό που συνέβη, ότι μπήκαμε ακόμα πιο βαθιά σε ένα λάκκο, λέγοντας ότι κοιτάξτε τι θα γίνει, θα το ξεπεράσουμε με λίγο μεσάλιο και υπομονή, κάνοντας περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, κάνοντας την παιδεία και την υγεία μια σκιά του προηγούμενου εαυτού τους, κόβοντας συντάξεις, γενικά όλα αυτά τα μέσα που φανερώνουν ότι η βασική επιστημολογική αρχή της Τρόικας και των συνοδοιπόρων της ήταν το βασικό, ένα βυσαλαίο μίσος αυτούς που δουλεύουν για να ζήσουν ή κυρίως αυτούς που δούλευαν για να ζήσουν. Αυτή λοιπόν η λογική ήταν φανερή και το θέμα ήταν πώς αυτό μπορούσαμε να το διαπραγματευτούμε. Ο τρόπος που οργανωνόταν η διαπραγμάτευση από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν αφενός με το βασικό βάρος έπεφτε πάνω στις πλάτες του Γιάννη και υπήρχε και μία ομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου που ήταν ο Πρωθυπουργός σαν πρόεδρος της ομάδας και από εκεί και πέρα ήταν βεβαίως ο Γιάννης που ήταν ο βασικός διαπραγματευτής και από εκεί και πέρα ήταν ο Δραγασάκης, Τσακαλώτος, ο Κορονάκης, ο Σαγιάς που ήταν γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, ο Σταθάκης και κάποιοι άλλοι μέσα στην ομάδα αυτή και η οποία διευρύνθηκε στη συνέχεια με κάποιους οι οποίοι γιατί ήθελε το κόμμα να έχει μία γνώση. Γι' αυτό μπήκε και ο Τάσος ο Κορανάκης, μπήκε και ο Χρήστος ο Μαντάς για να βλέπουν τι συμβαίνει από πλευράς διαπραγμάτευσης και να μπορούν να το μεταφέρουν και πέρα. Άρα λοιπόν γινόταν μία ενημέρωση αφενός και αφετέρου μία συζήτηση των επιλογών οι οποίες υπήρχαν. Ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο ήταν βασικά ιδέα του Γιάννη, ήταν η δημιουργία ενός δεύτερου στρώματος διαπραγματεύσεων, το λεγόμενο Brussels Group. Ποια ήταν η λογική πίσω από το Brussels Group? Θυμίζω ότι επί διαπραγμάτευσης των προηγούμενων κυβερνήσεων είχαν αποδεχτεί να αφήνουν τους Τροϊκανούς να μπουκάρουν σε οποιοδήποτε υπουργείο, σαν τους Ντάλτον στο σαλούν, και να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή σταματάγανε, άνοιγε πόρτα, πηγαίνανε με διάφορες μοτοσυκλέτες εκεί σαν αμφίπατοι μηχανοκινούμενοι μέσα και στη συνέχεια κάνανε ό,τι γουστάραν. Ήταν αυτή η αίσθηση δηλαδή ότι είναι δικό μας αυτό το κράτος. Δεν έχει σημασία ότι έχει κάποιο πρωθυπουργό και κάποιους υπουργούς. Εμείς είμαστε, είναι σαν τον πολιτιστικό ακόλουθο της Ιαπωνίας στη Μαντζουρία. Έτσι. Αυτή ήταν ο ρόλος των Τροϊκανών. Ο Γιάννης λοιπόν είπε, για να μην υπάρχει αυτή η αθλειότητα, έτσι, θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να γίνονται σε τρία επίπεδα. Το πάνω επίπεδο είναι των Υπουργών Οικονομικών, που γίνεται μεν από στο Eurogroup, αλλά υπάρχουν και άλλες συζητήσεις διμερείς, κυρίως με τους Γερμανούς ή τους Γάλλους σε αυτό το επίπεδο. Πιο ψηλά βέβαια υπάρχει και το επίπεδο του Πρωθυπουργού, δηλαδή ο Τσίπρας με τη Μέρκελ και τον Ολάντ να λέει «I agree with Angela» και τέτοια ωραία πράγματα. Και το κάτω επίπεδο που ήταν τα λεγόμενα technical teams, δηλαδή τα τεχνικά κλιμάκια, στα οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό είναι παράδοξο αλλά όχι
ακατανόητο. Είχαν ένα μικρό σύνδρομο Στοκχόλμης απέναντι στους εκπροσώπους των Τροϊκανών. Και οι συζητήσεις από την πλευρά της Τρόικας και από την πλευρά τη δικιά μας θα γινόντουσαν στις Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν, και μάλιστα κάποια στιγμή μιλώντας στον Κρις Άλεν, ο οποίος είναι ο τοποτηρητής της Επιτροπής και της Τρόικας γενικότερα στην Ελλάδα, του λέω, να σου πω κάτι, εδώ στην Κύπρο που τους τσακίσατε με αυτά που τους κάνατε, ο τρόπος με τον οποίο γινόντουσαν διαπραγματεύσεις ήταν σε ένα απομονωμένο κτίριο και σας εδώ μπαίνετε στο μάτι του κόσμου κατευθείαν με όλη αυτή την αλαζονία. Μου λέει, I agree, λέει, it was disgraceful, έτσι, σαν λογική. Το θέμα είναι ότι πέρα από το συμβολικό, ότι φτιάχνουμε ένα επόμενο επίπεδο, πώς μπαίνεις να κάνεις αυτή τη διαπραγμάτευση, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάνεις αυτή τη διαπραγμάτευση. Εδώ, αν το δει κανένας έχοντας την στερνή γνώση, θα έλεγε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν ότι τον πρώτο καιρό που η Ευρώπη δεν ήξερε τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, φοβότανε, γιατί πάντα φοβάσαι το άγνωστο, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο που φοβάται ο γραφειοκράτης και ο καπιταλιστής από το άγνωστο. Δεν μπήκανε μέσα λοιπόν να πούμε ότι, παιδιά, κοιτάξτε κάτι, ο λαός μας εξέλεξε με αυτή την ατζέντα και αυτή την ατζέντα θα είναι να την εφαρμόσουμε. Αν δεν αρέσει στο Σόιμπλε, στα Σόιμπλάκια του, στον Ντράγκη και στους άλλους, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Εμείς θα το υποστούμε, είναι λίγο σαν τον Μίχαελ Κόλχας, το δίηγμα του Κλάιστο που για να βρει την δικαιοσύνη του κάνει τα πάντα, αλλά κανονίστε τι θα γίνει. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό δεν έγινε. Στην πραγματικότητα επιλέχτηκε μία λύση η οποία φάνηκε ότι υπήρχε μία συμφωνία η οποία καλυπτόταν από την αχλή της δημιουργικής ασάφειας που μας έδινε το περιθώριο να κάνουμε κάτι. Από την άλλη μεριά, με το που έγινε αυτό, βγήκανε αμέσως οι δύο μεγάλοι παπαγάλοι, η Λαγκάρντ και ο Ντράγκη, και άρχισαν να λένε, ωραία, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό μπορεί να είναι μαζί με το μνημόνιο και να μας και να ταυτίζεται. Το δεύτερο ήταν ότι από τη στιγμή που φεύγεις από την πολύβουη σφαίρα της πολιτικής συζήτησης, όπου λες ότι κάτι μπορεί να γίνει, και πας να συζητήσεις τα νίτη κρίτη της διαπραγμάτευσης, ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι όσο πιο κάτω πέφτεις, τόσο πιο πολύ ζητάνε οι άλλοι να παραδεχτείς ότι είσαι ακόμα εχμάλωτος του μνημονίου. Αυτό ήταν πολύ φανερό για μένα, ότι ενώ στο πάνω επίπεδο λέγαμε ότι είχαμε καταφέρει κάποια πράγματα, ερχόταν μετά η Τριανδρία, η Αγία Τριάδα, δηλαδή ο Ντέκλαν Κόστελο από την Επιτροπή, ο Ρίσι Γκογιάλ από το IMF, μόλις είχε αποχωρήσει ο ψυχανόμαλος Τόμψεν, έτσι, και επίσης και ο Ρίφερ, ο Ράσμους Ρίφερ, ήταν φανερό, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχαν και την πιο σκληρή στάση, δεν ήταν το IMF, οι οποίοι λέγανε, δεν ξέρω, εσείς έχετε υπογράψει ένα μνημόνιο και εμείς δεν έχουμε ερχόμαστε ουσιαστικά να διαπραγματευτούμε. Αυτό που έρχομαι να συζητήσουμε είναι όρους παράδοσης, δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί το μνημόνιο. Και χρησιμοποιούσαν διάφορα τερτύπια κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για να το κάνουν σαφές. Ένα, ότι κολλησιεργώντας λέγανε ότι δεν γίνεται, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Δεύτερον, χρησιμοποιούσαν την λογική ότι ό,τι και να τους έδινες εσύ, ακόμα προς τα δικά τους, δεν θεωρούσαν ότι κερδίσανε κάτι. Σου λέγανε, δεν έχει sufficient granularity, δεν είναι αρκετά κοκώδες, δηλαδή δεν έχει τις λεπτομέρειες εκείνες που θα μου επιτρέψουν εμένα ως Τροϊκανού να αντιληφθώ ότι αυτό που μου δίνεις είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Σου περιγράφω ότι θα σου δώσω ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν σου λέω με πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει την ώρα και διάφορα τέτοια. Θέλανε δηλαδή, παρόλο που ξέρανε ότι θα παίρνανε τελικά αυτό που θέλανε. Το άλλο κομμάτι, το άλλο κόλπο είναι το λεγόμενο holistic, έτσι μια new age έκφραση η οποία είναι 100 ετών, μου θυμίζει παλιά στα αμφιθέατρα όταν θέλαμε να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα, λέγαμε να το δούμε σφαιρικά, συνάδελφοι. Το ίδιο κάνανε
οι Τροϊκανοί λέγοντας ναι, μεν το βολεύουμε αυτό, αλλά είναι όλο το πακέτο το οποίο θα πρέπει να υπογράψεις. Ένα άλλο κομμάτι ήταν το υπερηβόητη ownership, η ιδιοκτησία του πακέτου. Δεν θέλανε μόνο να το φας, αλλά θέλανε και να το ευχαριστηθείς. Δηλαδή είναι σαν να σου δώσουν σαπούνι για τυρί, εσύ να το φας και όχι μόνο να πεις ότι είναι, πώς το λένε, ότι το τρως, αλλά να λες τι ωραίο καμαμπέρ που είναι αυτό, δεν έχω φάει καλύτερο. Δηλαδή ότι πρέπει εσύ να αγαπήσεις τον μεγάλο αδελφό και να ενστερνιστείς αυτό το κόλπο. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έβλεπες μέσα στις συνομιλίες αυτές ήταν ότι δεν είχαν μπέσα. Βλέπω χαρακτηριστικά την περίπτωση, γιατί εγώ ήμουν από τον Μάρτιο μέχρι τη Ρήγα που ήταν το μεγάλο το Eurogroup, όπου εκεί έγινε η μεγάλη ρήξη, όπου αποφασίσανε να φάνε το βαρουφάκι και σαν πριν από τη φέτα του σαλαμιού φάγανε και το θεοχαράκι. Εκεί λοιπόν στο Συμβούλιο της Ρήγας βλέπω τον Μοσκοβισή να έρχεται πολύ εγκάρδια προς τη μεριά του Γιάννη, να το βγαίνει από τον μπράτσο. Ο Γιάννης ποτέ δεν έχει τέτοια κολταριλίκια με αυτούς, γιατί ήξερε τι ήταν, οπότε δεν έδειχνε την εγκαρδιότητα που απαιτούσε όλη αυτή η ψεύτικη φασοκομωδία. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που κάναμε, οι υπουργοί να μιλάνε με τους υπουργούς και οι τεχνοκράτες με τους τεχνοκράτες. 20 λεπτά μετά βγαίνει από το βήμα του Eurogroup και αρχίζει να καταγγέλει τον Γιάννη, ο οποίος, και την Ελλάδα, για ένα σχήμα το οποίο δεν λειτουργεί. Που ο ίδιος, χωρίς να του πει ο Γιάννης τίποτα, αυτόκλητα είχε πει ότι είναι καταπληκτικό. Την παραμονή βλέπω τον Ντόμψεν στο λόμπι. Μου λέει, έμαθα ότι περάσατε καλά στο Παρίσι. Πράγματι είχα δώσει τα απεργία μου σου και τους είχα βγάλει τα παιδιά του IMF να φάμε σε ένα εστιατόριο. Του λέω, Πόουλ, εμείς αν τα βρούμε θα σε πάω στο καλύτερο εστιατόριο του Γαλαξία. Μην έχεις κανένα πρόβλημα αυτό. Μου λέει, εντάξει, λέει, ξέρω τι λέμε για χολίστικα, αλλά να βρούμε τα πράγματα τα οποία είναι τα βασικά. Μου λέει το ΦΠΑ και οι συντάξεις. Λέω, γιατί οι συντάξεις δεν είμαι διατεθειμένος να τα συζητήσω, αλλά να σου πω τώρα ότι μπορώ να πω ένα ΦΠΑ 15% across the board και με εξαίρεση τα baby food και drugs. I'm fine with that. Και εφόσον προσπαθούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μετά πάλι από μία ώρα, όταν εμφανίζεται στο βήμα, άρχισε να είναι λαύρος, καταπέλτης, ότι δεν καταλαβαίνουμε ό,τι. Αυτή λοιπόν η διαδικασία του ψεύτικου ήταν φανερό ότι υπήρχε και ότι δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να τους εμπιστευτείς από το γεγονός ότι κατήχαν σημαντικές θέσεις. Ήταν στην Επιτροπή πολύ ψηλά, στο IMF ο υπεύθυνος, αλλά τελικά καταλάβαινες ότι αυτοί ήταν εντελώς διπρόσωποι και χωρίς καμία υπόλοιψη. Ο Γιάννης περιγράφει στο βιβλίο του πώς είχε βρει μια λύση με τον Μοσκοβισή και την επομένη ο στερούμενος πλήρως ραχοκοκαλιάς Γάλλος κάθεσε με τον γερό τον Ντάισερμπλουμ να του λέει ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Άρα λοιπόν εδώ είχες να κάνεις με άτομα τα οποία λέγανε ότι πρέπει να εφαρμόσεις το μνημόνιο. Άρα συζητάμε όρους παράδοσης. Δεν μπορούσες να τους εμπιστευτείς. Τρίτον, ήταν σαφές ότι όχι μόνο δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν πίσω, αλλά θέλανε να φας και τη θεωρία τους. Όταν προσπαθούσες να τους μιλήσεις κάποια πράγματα, μου έλεγε ο τύπος από το IMF, «Νίκος, I love your lectures», θεωρώντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συζητήσουμε σε όρους εκτός από αυτήν την ανόητη οικονομική θεωρία των μνημονιακών. Ακόμα και σε τεχνικούς όρους, όταν βγαίναμε μια και έβγαινε ο Χουλιαράκης και έκανε το debt sustainability analysis, δηλαδή την ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους, η οποία την είχαμε συζητήσει και με τους Λαζάρ, τον μεγάλο τραπεζικό οίκο. Βγαίνει και λέει, εμείς δεν συμφωνούμε, είναι αυτό το μοντέλο μας. Οκ, δώστε μας το μοντέλο να συζητήσουμε. Αλλά αυτοί θέλανε να δούνε τα εσωτερικά τα δικά σου, τη σκέψη με την οποία εσύ δούλευες, και από την άλλη, αρνιούντουσαν να μιλήσουν να δουν με ποιο μοντέλο το βγάζει. Γιατί ξέρανε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δικό του το μοντέλο και στη συνέχεια να βγάλει εσύ τα δικά σου τα συμπεράσματα. Και επειδή όλο αυτό το πράγμα ήταν στον αέρα, κάνανε πως δεν καταλαβαίνανε. Κάποια στιγμή λέω στον τύπο από το IMF, του λέω, Ρίση, ξέρεις ότι άμα συμφωνήσουμε τώρα στη Γαλλία, μόνο το announcement effect αυτής της συμφωνίας θα φέρει 1% παραπάνω στο ελληνικό ΑΕΠ. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι και σαν οικονομολόγος. Μου λέει, κοίταξε, λέει, εμείς δεν ασχολούμαστε με τα πολιτικά.
Γιατί και ο Σαμαράς ήταν προηγουμένως ακριβώς στο ίδιο μέρος, ήταν στο Παρίσι, γινόταν εκείνη τη φορά το συμβούλιο, και μου έλεγε να συμφωνήσουμε για να μην βγουν οι κομμουνιστές. Του λέω, εγώ δεν σου λέω αυτό. Ξέρω ιδιαίτερα ότι δεν είσαι φίλος της λογικής της τωρινής κυβέρνησης. Εγώ σου λέω τεχνικά ότι αν συμφωνήσουμε θα έχουμε 1% παραπάνω που θα μας επιτρέψει να λύσουμε κάποια προβλήματα ακόμα και στο ίδιο το χρέος. Σε οποιοδήποτε κομμάτι της θεωρίας θα έλεγα ότι φαινότανε ότι δεν ήτανε στην πραγματικότητα πολύ δυνατή. Ακόμα και η ομάδα που είχαν στείλει για το Brussels Group μόνο εν μέρη την έλεγε ο Γιάννης. Δηλαδή είχε βάλει 2-3 δικούς του. Τον Γκλεν Κιμ, τον οποίο δεν τον θέλανε γιατί θεωρούσαν ότι έχει εμπειρία σε αναδιαπραγμάτευση χρέους που αυτό τους ενοχλούσε. Την Έλληνα την Παναρίτου, τον Χάρη τον Μικρογιαννάκη. Οι υπόλοιποι όμως ήταν ουσιαστικά βαλτία από διάφορα κέντρα εξουσίας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλους είχε ο Δραγασάκης, άλλους είχε ο Τσακαλώτος, άλλους είχε ο ίδιος ο Τσίπρας. Οπότε ξαφνικά μαζευόταν μια ομάδα ατόμων η οποία δεν είχε τη συνοχή που χρειαζόταν και προσπαθούσες εσύ να διαπραγματευτείς με τους δικούς σου για το τι θα πεις και ακόμα χειρότερα να τους πείσεις ότι εδώ δεν είναι μια συγκέντρωση της νεολαίας, εδώ έχεις να μιλήσεις σοβαρά και ως εκ τούτου θα πρέπει να έρχεσαι στην ώρα σου όταν γίνεται η διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί να ξεκινάει στις 10 η διαπραγμάτευση και μετά να έρχονται παρά 3 οι τροϊκανοί και μετά να έχουν τη δική μας και τέταρτο και μισή κλπ. Έχεις δηλαδή και τέτοιου είδους ζητήματα και προσπαθούσε ο καθένας να πει ότι ναι, αυτό θέλει ο υπουργός μου και να κάνω αυτό. Αυτό βέβαια δεν γινόταν έτσι. Υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι αρνιόντουσαν εντελώς να συζητήσουν. Δηλαδή ο Παναγής ο Λαφαζάνης του έλεγα, υπουργέ, πες μου τι θέλεις να πω από πλευράς ενέργειας, ποια είναι η λογική σου. Και εγώ αυτό θα είναι που θα περάσω. Δεν θα αποστώ καθόλου από τη δικιά σου τη γραμμή. Δεν φτιάχνω δικιά μου γραμμή. Και δεν ήθελε καθόλου να συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα της ενέργειας και εκεί μέναμε εντελώς στον αέρα. Και άρα λοιπόν θεωρία δεν θέλανε. Έτσι, παρόλο που θα έλεγα ότι ακόμα και τα παιδιά που είχε στείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας τους ήταν πολύ καλύτερα θεωρητικά καταρτισμένος από ότι ήταν η συγκεκριμένη, ο Κόστελ, ο οποίος ήταν χαϊβάνι όρθιο, ο Γκογιάλ ήξερε κάποια οικονομικά και ο Ρίφερ ήταν κλασικά της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης ένα άλλο πράγμα το οποίο έβλεπες ήταν ότι παρόλο που ο καθένας θεσμικά εξυπηρετούσε ένα ρόλο συγκεκριμένο, ο Ιταλός ήθελε να βοηθήσει ο Τζουζέπε Τζούντιτσε, νούμερο 2 του Κόστελο, τα συμφέροντα τα ιταλικά, ο Ράσμους Ρίφερ της Κεντρικής Τράπεζας κάτι για τα γερμανικά. Ο καθένας είχε, το IMF ήταν εντελώς αλούφ, δεν ενδιαφερόταν για αυτά τα πράγματα. Αλλά πάντως είχε τέτοιου είδους θέματα και στη διαπραγμάτευση. Και το άλλο ήταν ότι πέρα από την συζήτηση των μνημονίων, που λέγανε ότι εγώ θέλω να εφαρμοστούν τα μνημόνια, και μάλιστα επειδή δεν έχεις κάνει τίποτα, έχεις κάνει backtracking, όπως λέγεται, δηλαδή έχεις πάει πίσω και ως εκ τούτου τώρα δεν πρέπει να μου δώσεις τα μισά, πρέπει να μου δώσεις τα μισά συν παραπάνω, δηλαδή να βάλεις και πανωτόκια για να μπορέσεις να επανέλθεις στην κατάσταση στην οποία ήσουν. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες, βλέπω και το φίλο μου και συμμαθητή μου από το Βαρβάκιο, το Γιάννη τον Αναστασόπουλο, εδώ ο οποίος τη Βρυξέλλα την ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει διαμορφωθεί μία γραφειοκρατία η οποία παρόλο που κατηγορεί όλους ότι δεν έχουν επιχειρηματικότητα, ότι δεν νοιάζονται για την αγορά κλπ. Αλλά είναι πώς περιγράφει ο Ρολάν Μπάρτ ένα ψάρι που το ξεκοκαλίζεις και το βάζεις στο πιάτο και μοιάζει με ψάρι, αλλά στην πραγματικότητα και αν το κάνεις αθηναϊκή μαγιονέζα. Αυτοί μιμούνται την αγορά μέσα από διάφορες καθαρές γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν πρόκειται να αποδεχτούν τίποτα το οποίο θα τους βγάλει από το δικό τους δρόμο. Θέλουν να πούνε, κοιτάξτε κάτι, εγώ δεν ξέρω τι λες, εγώ θέλω να περάσει το δικό μου, ανεξάρτητα αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό που τους σκύλιαζε με τον Βαρουφάκη ήταν το εξής, ότι δεν έπαιζε κι αυτός ένα αντίστοιχο παιχνίδι, να πει αυτή είναι η θέση μου, θα θέλω αυτό και θα τσακωθούμε, θα ρίξουμε κουτουλιές. Του έλεγε γιατί δεν γίνεται αυτό, γι' αυτό. Ερχόταν λοιπόν και τους έβρισκε μέσα στους δικούς τους όρους κάτι άλλο και τους λέει: ωραία, άμα το κάνω έτσι, σας πειράζει. Στην πραγματικότητα,
Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει γιατί δεν φοράς το κράνος σου. Δηλαδή, αν θέλεις οπωσδήποτε να τον τιμωρήσεις τον άλλον, θα βρεις οποιαδήποτε δικαιολογία χρειάζεται για να το κάνεις. Οπότε, όταν ο άλλος σου δείχνει το δρόμο μέσα από τον οποίο αυτό μπορεί να λυθεί συνενετικά και μέσα στους ίδιους τους όρους της, των θεσμών που εσύ ο ίδιος έχεις κατασκευάσει, γιατί οι περισσότεροι ήταν ανόητοι, έτσι, δηλαδή όλο το Maastricht, το 3%, το 60% και οι συμφωνίες ότι θα πρέπει να έχεις μηδενικό πρωτογενές έλλειμμα ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά ήταν για τα πανηγύρια. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε αυτά κουνιώσουν. Και ο Γιάννης τους εξηγούσε διάφορους τρόπους που μπορούσε να λυθεί αυτό. Ήταν εμφανερό όμως ότι αυτό δεν τους ένοιαζε. Δεν θέλανε δηλαδή να προχωρήσουν, να βρουν μια πραγματική λύση. Θέλανε ουσιαστικά να σε κρεμάσουν στο σκιάχτρο απάνω για να φοβηθούν τα υπόλοιπα κοράκια. Γιατί ήταν φανερό ότι εσύ ήσουν παράπλευρη απόλυτα. Παράπλευρη απώλεια στο ιδεολογικό κομμάτι, γιατί αν κάτι κάνανε με σένα, το λέγανε για να φοβηθούν οι εργατικές τάξεις των μεσογειακών χωρών, αλλά και, θα έλεγα, και της ίδιας της Γερμανίας. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά, εμείς κάνουμε κουμάντο, κοιτάξτε αυτά τα παλιοκουμούνια που δοκίμασαν να μας υψώσουν το ανάστημα και τώρα θα τους φάμε λάχανο. Αυτή ήταν η αίσθηση καθ' όλη τη διάρκεια, παρόλο που οι διαπραγματεύσεις ήταν αρκετά τεχνικές, αρκετά πολύπλοκες. Βγαίνανε διάφορα papers τα οποία λέγαμε ότι αυτή είναι η διαφορά μας, το περιβόητο 70%, ότι έχουμε συμφωνήσει και το υπόλοιπο 30%. Είναι όμως σαν τους άγγελους της κόλασης. Λέει το 1% είναι κακό. Αλλά το 30% δεν είχαμε συμφωνήσει για το συγκεκριμένο, αλλά είχαμε διαφορετικούς τρόπους που λέγαμε τα ισοδύναμα. Καταλάβαινες όμως ότι τα λεγόμενα ισοδύναμα μέτρα ποτέ δεν ήταν ισοδύναμα εάν είχες ισοδύναμο ένα προοδευτικό χαρακτήρα αυτού του πράγματος. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορούσε να βοηθήσει τους συνταξιούχους, μπορούσε να βοηθήσει τους εργαζόμενους, μπορούσε να βοηθήσει να μην υπάρξει τέλεια απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, είναι όχι απορρίθμιση, αλλά επαναρρύθμιση υπέρ του κεφαλαίου, όλα αυτά τα πράγματα τους ενοχλούσαν βαθύτατα. Δηλαδή, έπρεπε ουσιαστικά να δούνε αίμα πάνω στο χώμα για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι τα μέτρα αυτά πιάνουν. Έλεγε και όλη αυτή η διαπραγμάτευση γινόταν στο επίπεδο του Eurogroup, όπου το Eurogroup ήταν πραγματικά ένα μεγάλο τσίρκο. Αυτό πρέπει να το δει κανένας να το πιστέψει. Η τελευταία φορά που είχα συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο ήταν σε κάτι παιδικά παιχνίδια που παίζαμε βασιλιά-βασιλιά με τα 12 σπαθιά, τη δουλειά τεμπελιά που έβγαινε ο καθένας και έλεγε κάποια πράγματα. Ήταν ένα τραπέζι στο οποίο ο καθένας είχε το όνομα της χώρας του και το κάθιζε κάθετα το όνομα του, το ταμπελάκι με το όνομα, αν ήθελε να πάρει το λόγο. Τίποτα δεν αποφασιζόταν, δεν γινόταν ποτέ κανένας πραγματικός διάλογος, αλλά απλά ανακοινωνούνταν ορισμένα πράγματα τα οποία τα είχαν ουσιαστικά συμφωνήσει σε μια προηγούμενη παρακάμερα που είχαν κάνει έξω από το συμβούλιο αυτό. Να πω την χειρότερη περίπτωση που έγινε στο Συμβούλιο της Ρήγας. Εκεί ήταν φανερό ότι για να δημιουργούσαν προβλήματα στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, τον βάλανε στο Ράντισον, το ξενοδοχείο, σε ένα δωμάτιο το οποίο ήταν ντροπή. Έτσι. Και επίσης καταφέρανε τους υπόλοιπους τους συνεργάτες τους να μας πάνε σε ένα άλλο ξενοδοχείο, στο άλλο άκρο της πόλης. Εκεί μάλιστα με 20 ευρώ τη μέρα αναβάθμιζε σε μια σουίτα που το μικρότερο δωμάτιο ήταν στο δωμάτιο που είχαν δώσει στο Γιάννη. Άρα λοιπόν το λέω αυτό σε συμβολικό επίπεδο, δεν έχει σημασία τώρα. Και σε ράτζο κοιμάσαι αν πρόκειται να κάνεις τη δουλειά σου. Αλλά θέλω να πω ότι θέλανε με κάθε τρόπο να ζωήσουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν, και εγώ βέβαια έφευγα από το δικό μου το ξενοδοχείο, το Άλμπερτ από τον κάνει τον Αϊνστάιν κιόλα, και πήγαινα στο Ράντισον. Κάποια στιγμή μια δημοσιογράφος από το Μέγα μου λέει: «Κύριε Θοχαράκη, θα είσαστε κι εσείς σε αυτή τη συνάντηση που γίνεται». Και είχαν μαζευτεί ο Κερέ που ήταν νούμερο 2 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ο Τόμσον, το μαντρόσκυλο ο Βίζερ και ορισμένοι άλλοι να κάνουν να συζητήσουν για το μέλλον της Ελλάδας. Με ζούσαν τα φίδια, παίρνω τον Γιάννη που λέει: «Δεν ξέρω τίποτα από αυτό». Ετοιμάζανε μια συνάντηση για την Ελλάδα με τον τρόπο που τους βόλευε, χωρίς να γίνει ποτέ οποιαδήποτε συζήτηση μέσα στο Eurogroup. Όλο αυτό δηλαδή ήταν καθαρά προσχηματικό. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και ο Μπαλαντέρ της Τράπουλας, όπου ο Γιώργος ο Χουλιαράκης,
όπου εμφανιζόταν κάθε στιγμή γύρω από τον, από το Βίζερ. Ο Βίζερ ήταν βεβαίως το νούμερο 2 του, του Dijsselbloem, έτσι, ο is no good του Dijsselbloem, αλλά από την άλλη μεριά ήταν κατευθείαν και ο άνθρωπος του Σόιμπλε. Και ήταν κάποια στιγμή ο Γιάννης και η Δανάη τον φωνάξανε στο σπίτι τους απέναντι στην Ακρόπολη μαζί με τον Δραγασάκη και άλλους για να γίνει μία συζήτηση. Και μπαίνει ο Μούργος μέσα και λέει: «Εγώ δεν ξέρω γιατί με φωνάξατε, δεν έχουμε τίποτα απολύτως να πούμε». Μετά τα λέει και διαφορετικά, έτσι, και τα πίστευε και ο φοβερός Καψής, έτσι, διαβάζοντας το βιβλίο για το, η τελευταία μούφα, όπως λέγονταν, μπλόφα, που γράψαν οι Βαρβιτσιώτη με την, με ποια άλλη, για τις Βρυξέλλες, έτσι. Λοιπόν, και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να συζητήσει. Κάνανε, λοιπόν, το, ίσως για όσους δεν το ξέρουν, υπήρχε το Eurogroup, έτσι, που ήταν οι Υπουργοί Οικονομικών. Στο Eurogroup μπορούσε ο κάθε Υπουργός Οικονομικών να φέρει και έναν δικό του, αλλά ο οποίος δεν είχε δικαίωμα λόγου, ήταν individuum mutum, έτσι. Απλά άκουγε για να μπορέσει και να συμβουλεύει τον Υπουργό, αλλά δεν είχε ποτέ λόγο ο ίδιος. Λόγο αυτός είχε όταν γινόταν το λεγόμενο Eurogroup Working Group, που ήταν μια ομάδα στην οποία γινόταν η προετοιμασία αυτών που θα επρόκειται να συζητηθεί στο Eurogroup, με προϊστάμενο τον νούμερο, τον αντίστοιχο του Dijsselbloem, τον Τόμας Βίζερ, και όλοι οι άλλοι των αντίστοιχων υπουργών οικονομικών στην Ευρώπη. Συνήθως η συζήτηση αυτή γινόταν μέσα από ένα χταπόδι που λέγαμε, δηλαδή μια συσκευή που υπήρχε τηλεσυζήτηση. Εκεί ήταν και η υποερηβόητη ιστορία που, που είπαμε, τώρα μπορούμε να το πούμε, ήταν και ο Γιάννης μέσα, παρόλο που δεν θα έπρεπε να είναι, είπαμε ότι διακόπτω τη συζήτηση και δεν συζητάω περαιτέρω και κλείνω και το κουμπί. Σε μια άλλη αντίστοιχη συζήτηση του Eurogroup που έγινε στη Ρήγα, εκεί θα γινόταν ένα δείπνο εργασίας, το οποίο είχε πάρα πολύ ωραία μορφή. Ήταν πάλι ένα τεράστιο τραπέζι, το οποίο ήταν σερβιρισμένο για τρία κόρσες με τα μαχαιροπύρουνά τους κλπ. Και με βάλανε να μιλήσω για το θέμα της Ελλάδας. Μίλησα περίπου μια μισή ώρα. Η υποκρισία είναι ότι την ώρα που μίλαγα ερχόταν το ερεκτικό, φυσικά μίλαγα, δεν το έτρωγα, το έπαιρνε το ερεκτικό, έφερνε το κυρίως, έπαιρνε το κυρίως, έφερνε. Δηλαδή υπήρχε όλη αυτή η ιστορία που μίλαγε σε αυτούς. Και βέβαια σου λέγανε διάφορα πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Μου λέει πάντα κλαίγεστε ότι δεν έχετε λεφτά να το κάνετε, αλλά πάντα βρίσκετε λεφτά. Απάντηση. Ωραία. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά πλέον με πάρα πολύ κοντά στα βράχια και στο γκρεμό. Ποιος είναι, και όποιος θέλει αυτή τη στιγμή να μας δώσει μια σπροξιά να μας ρίξει, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή την ιστορία να μας κάνει να βουλιάξουμε. Ποιος είναι απερίσκεπτος, τόσο πολύ απερίσκεπτος να νομίζει ότι πάντα θα βρίσκουμε τα λεφτά, ενώ ξέρουμε ότι από τα fundamentals δεν μπορούμε να τα βρούμε. Έρχεται ο Εστονός και λέει: «Μα τι λέτε τώρα, οι δικοί μας συνταξιούχοι παίρνουν τα μισά από όσα παίρνουν οι δικοί σας, και τι θα πω εγώ στους συνταξιούχους ότι θα πληρώνουμε τον πλούσιο Έλληνα συνταξιούχο». Και αυτό που δεν μπορούσα τότε να του πω είναι ότι εντάξει, αφού σε έπιασε κότσο η Μέρκελ και για να σώσει την Deutsche Bank έβαλε και τον Εστονό και τον οποιοδήποτε να μπει μέσα να ξεχρεώσει την Deutsche Bank για να μην φανεί ότι αυτή είναι κακή και να παίξει και το παιχνίδι της αλληλεγγύης, είσαι άξιος της τύχης σου. Αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσες να το πεις εκεί πέρα. Απλά έλεγα ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής στην Εστονία και στην Ελλάδα, και έλα να ζήσεις με 300 ευρώ στην Ελλάδα και μετά να μου κάνεις το μάγκα. Διότι όλοι αυτοί λέγανε να μειωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, αυτοί πέρανε 5 και 10 χιλιάδες μισθό και μετά σου κάνανε από πάνω και τον έξω. Και θέλανε να φτιάξουν και μέσα στην ελληνική δημόσια διοίκηση δύο ταχυτήτων θεσμούς, όπως για παράδειγμα την ενιαία αρχή δημοσίων εσόδων, οι οποίοι για να έχουν κίνητρα θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά, και από την άλλη να έχεις όλους αυτούς που είναι του κακού δημόσιου, τους οποίους θα τους μαστιγώνεις καθημερινά, διότι δεν κάνουν τίποτα παρά ουσιαστικά τι είναι, κάτι κολογιατροί είναι, νοσοκόμες, καθηγητές πανεπιστημίου, του πεταμάτου δηλαδή, κατώτερες μορφές ζωής. Αυτούς δεν πρέπει να τους πληρώνεις, έτσι. Μόνο όσοι είναι ουσιαστικά οι υπασπιστές της Τρόικας, οι τροϊκανοτσολιάδες που λέμε, οι οποίοι θα λειτουργούσαν με αυτή τη λογική. Να πω ότι το τροϊκανοτσολιάς δεν είναι κάτι που δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
Δηλαδή στη διαχείριση του Οθωμανικού χρέους υπήρχαν ειδικοί κολτζίδες, οι οποίοι ήταν ένοπλα σώματα που είχαν βάλει η εταιρεία διαχείρισης του Οθωμανικού χρέους για να εισπράττει φόρους. Γιατί δεν πήγαινανε οι Τούρκοι, οι Ζαπτιέδες να εισπράξουν το φόρο του αλατιού από τον χωρικό που έμενε δίπλα στη θάλασσα. Χρειαζόσουν ειδικούς κολτζίδες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν έβλεπες ότι υπήρχε μία διαπραγμάτευση που από την αρχή ήταν υπονομευμένη. Δηλαδή τα ζάρια ήταν καραγκιοζάκια, που ας μου επιτραπεί η έκφραση, και ήταν λιμαρισμένα. Και η τράπουλα ήταν σημαδεμένη. Άρα λοιπόν και ολοένα παίζανε το παιχνίδι της λογικής ότι να, πρέπει με αυτό το παιδί είναι τρελό, έτσι. Ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα που λένε, εμείς είμαστε χρησιμοποίησα την έκφραση του Γιάννη του Σκαρύμπα, το γεωσκεφτομένη λύκη. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι με έναν τρόπο λένε ότι πρέπει να εφαρμόσεις τον μοναδικό δρόμο σωτηρίας. Αλλά ο μοναδικός δρόμος σωτηρίας δεν ήταν εφικτός για την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό που ακριβώς ήταν το νόημα της λαϊκής ψήφου κατά το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και της λαϊκής ψήφου στο δημοψήφισμα, που ήταν ό,τι πιο ταξικό υπήρχε. Δηλαδή, κοίταζες γειτονιές, κοίταζες αποτελέσματα εκλογικά του δημοψηφίσματος και έβλεπες ότι ο κόσμος ο οποίος είχε να χάσει τα περισσότερα, σου έλεγε «Πάμε ρε, μαζί σου είμαι, ας, έτσι, πώς το λένε, Κωνσταντή θα πεθάνεις». Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια στη διαπραγμάτευση που εκεί έκανε τα πάντα και καταλάβαινε ότι όσα περισσότερα προσπαθούσε να τους δώσεις, τόσο περισσότερα θέλανε να σου πάρουν. Αυτό έγινε σαφές από την αρχή και δεν υπήρχε καμία αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να τα βρούμε. Και το θέμα δεν ήταν ότι δεν υπήρχε καλή χημεία σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Η χημεία θα μπορούσε να βρεθεί. Και υπήρχε σε ορισμένε περιπτώσει. Αλλά ο ένα είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξει και ο άλλο είχε έναν άλλον συγκεκριμένο ρόλο. Επίση είχαμε και κάτι άλλο. Νομίζανε ότι τα ξέρουν. Δηλαδή έχει αυτή τη δοκισισοφία του ηλιθίου, ο οποίο το παίζει και τεχνοκράτη. Οπότε αυτό είναι ένα κοκτέιλ το οποίο είναι άπεκτο. Δηλαδή και νομίζει ότι ξέρει και έχει τη δυνατότητα να στο φορέσει αυτό που ξέρει και. Πώς να το πω, είναι σαν κάποιος ο οποίος νομίζει ότι το αυτί σου είναι το στόμα σου και πάλι να σου βάλει φαγητό στο αυτί. Είχαν πλήρη άγνοια της ελληνικής οικονομίας. Το να απελευθερώσω το επάγγελμα των ιχθυολόγων, για παράδειγμα, δεν σημαίνει πολλά για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και φτιάχνανε διάφορες λίστες. Θυμάμαι μια φορά είχαν φτιάξει μια λίστα για τους λεγόμενους κατά την κατάργηση των φόρων υπερτρίτων και nuisance taxes, τα οποία τα μπλέκανε γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο φόρος όχλησης και nuisance taxes, και είχαν φτιάξει ένα site, γιατί είναι και πονηρή δήθεν, για να πηγαίνει ο καθένας να καταγγέλει ότι χρειάστηκε να πληρώσει κάτι για έναν άλλον. Και έλεγε, είμαι Κερκυραίος και πλήρωσα 5 ευρώ για να μου κάνει ο ηλεκτρολόγος την έκθεση ότι το σπίτι είναι σωστά ηλεκτρολογικά. Να καταργηθεί αυτό, γιατί πρέπει να παίρνει το σωματείο των ηλεκτρολόγων ένα τάλιρο για κάθε δουλειά. Τους εξηγώ ότι, ξέρεις, εμείς στη χώρα μου ανοίγουμε σαμπάνια να σου δώσει απόδειξη ο ηλεκτρολόγος. Είναι κάτι που δεν γίνεται. Μια φορά έχεις τη δυνατότητα να δώσεις ένα ταλιράκι και να πάρεις μια απόδειξη από τον άλλον και αυτό θέλεις να μου το καταργήσεις. Λέει, ο άλλος πληρώνω τέλος χαρτοσύμου στο ΔΟΑΤΑΠ. Μα δεν είναι το ΔΟΑΤΑΠ, αγόρι μου, ούτε είναι η Κέρκυρα. Είναι ένα τέλος χαρτοσύμου. Αυτό κάποτε μου μάζευε 1,5-2 δις, τώρα μου μαζεύει όπως γίναμε 800 εκατομμύρια. Θέλεις να το καταργήσω αυτό, πες μου τι ισοδύναμο θέλεις να βάλω. Θέλεις να αυξήσω και άλλο το ΦΠΑ, θέλεις να βάλω και άλλους φόρους εισοδήματος. Όχι βέβαια, η απάντηση σε όλα αυτά είναι κόψε δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή θέλουν να φτιάξουν το ελληνικό δημόσιο σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα ήταν δημόσιο χώρας η οποία είναι in civil disobedience, που να μην λειτουργούν δηλαδή τίποτα σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν ήταν φανερό ότι όλο το κομμάτι αυτό ήταν προσχηματικό. Εγώ δεν είμαι καν βέβαιος ότι αυτοί θέλανε να βρουν μία λύση στο ελληνικό πρόβλημα και κάποιους από αυτούς τους πιο ακραίους, αλλά Σόιμπλε, μπορούσαν να επιδιώξουν και την ίδια την καταστροφή για να δείξουν ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργούσε
και κοιτάξτε τι παθαίνουν τα παιδιά τα οποία βγαίνουν στο δάσος και μπορεί να τα φάει ο λύκος. Δηλαδή είχε ένα χαρακτήρα διδακτικού μύθου, ο οποίος θα πήγαινε για όλους τους άλλους που θα θέλανε να κάνουν αντίστοιχες μαγκές. Γι' αυτό τις μαγκές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τις κάνουν οι φασίστες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ένα μάθημα το οποίο πρέπει να δούμε και πώς μπορεί να οργανωθούμε. Διότι είχατε ο Ορμπάν και ο άλλος, πώς λέγεται, ο Καμίνσκι, ο Πολωνός που είναι στο Βίζεγκραντ ή Βάνενζε, δεν ξέρω πώς από τα δύο να το περιγράψω, και έρχονται και κάνουν τα δικά τους, τότε εκεί κάθονται. Όταν έρχονταν ο Σαλβίνι και έπαιζε, και να πω και κάτι άλλο, μια φορά που είμαστε στο όριο να μην πληρώσουμε, εκεί κάπου ο Στουρνάρας στη Μεγαλοφυΐα του βρήκε ανάμεσα στο καναπέ μαζί με τα Smarties, είχαν πέσει και 600 εκατομμύρια, τα οποία τα χρησιμοποίησε για να πληρώσει το IMF. Ξαφνικά έτσι βρέθηκε, όπως ο λαγός βγήκε από το καπέλο. Και γιατί σε εκείνη την περίπτωση είμαστε στο τσακ να μην πληρώσουμε. Και άλλη μια στιγμή είμαστε Μεγάλη Παρασκευή στις Βρυξέλλες, μαζί με, και ήμουνα μόνος εκείνη τη φορά και μετά έρθει και η Παναρίτη, με τους τρεις της Τρόικας, και συζητάγαμε και μου λέει ο Ρίση, δηλαδή Νίκος μου λες ότι υπάρχει δυνατότητα να μην πληρώσει το δάνειο προς το IMF η ελληνική κυβέρνηση. Προηγουμένως είχα κάνει και ένα σαρδάμ, ίσως φροηδικό, και αντί να πω ευρώ είπα δραχμές. Οπότε είδε και τους είδα ότι κάπου τεινάχτηκαν σε αυτό. Γέλασα λοιπόν και λέω ναι, γιατί είναι πολύ πιθανό, έτσι δεν το έκανα και το double down plan. Του λέω, κοίτας κάτι, την απόφαση όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ από τα χείλη ενός αξιωματούχου της ελληνικής κυβέρνησης να βγει ότι δεν θα πληρώσουμε το IMF. Αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει the head of our government with his war cabinet. Έτσι. Ας κάνει το πολεμικό συμβούλιο του Τσίπρα να πάρει μια τέτοια απόφαση. Τώρα μπορώ εγώ να λέω από μόνος, αλλά σου λέω ναι, ότι είναι μια πάρα πολύ πιθανή εξέλιξη σε αυτό. Όσο λοιπόν το χόντρο είναι στο παιχνίδι, αυτοί καταλαβαίνανε. Όσο πιο πολύ εφεκτικός ήσουν και ευεπίφορος στην καρπαζιά, τόσο περισσότερο παίρνανε θάρρος και γινόντουσαν ακόμα χειρότεροι. Άρα λοιπόν το ηθικό δίδαγμα που πρέπει εμείς να αντλήσουμε από το συγκεκριμένο διδακτικό μύθο είναι ότι η εφεκτικότητα, και ότι εντάξει πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε καλοί, δεν είναι κάτι το οποίο να αποδίδει. Δεύτερον, το οποίο πρωτού μπεις μέσα, θα πρέπει να σκεφτείς τα πράγματα που έχεις από πίσω. Λέγανε μια άλλη μεγάλη ανοησία για τον Γιάννη, ότι ο Γιάννης επειδή έχει κάνει λίγη θεωρία παιγνίων, χρησιμοποιεί θεωρία παιγνίων, ψαλίδι, χαρτί και πέτρα ας πούμε, για να παίξει με τους τροϊκανούς. Αυτό ήταν και μάλιστα ότι σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούσε τι λέει η θεωρία παιγνίων για την μπλόφα. Αυτό είναι λάθος. Ποτέ δεν υπόθηκε και μάλιστα ο μοναδικός τρόπος, γιατί τα παρακολουθούσαν και τα πάντα, να πιστούν ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει, ήταν αυτή η στρατηγική των τριών κομματιών. Μια τίμια λύση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, δεύτερον αποχώρηση από την Ευρωζώνη και τρίτο και χειρότερο το να σε έχουν μέσα με ένα χρέος και να σε πηγαίνουν στενό παπούτσι στον ανήφορο μεσανίδα. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και έχουμε μία ουσιαστικά κρίση η οποία έχει κρατήσει περισσότερο και είναι πιο βαθιά από αυτό που έγινε στο 29. Άμα δει κανένας, δηλαδή πάρει με σημείο αφετηρίας το 100 και δει τι έγινε το 29 και με σημείο αφετηρίας το πάλι το 100 στο 8 και δει τι έγινε στην Ελλάδα, καταρχήν δεν υπάρχει V, δηλαδή να γίνει η ανάκαμψη. Υπάρχει ένα λάμδα που είναι ελαφρώς λίγο σηκωμένο προς τα πάνω το κάθετο του λάμδα. Δηλαδή δεν έχεις μία κατάσταση από την οποία μπορείς να ξεφύγεις από αυτή τη φοβερή ιστορία. Το άλλο είναι, ποιες θα ήταν οι προοπτικές, εάν όντως είχαμε φύγει από εκεί. Σου λέει, άμα φύγεις, θα έχεις τους Τούρκους. Υπάρχει ένα πολύ καλό βιβλίο του Χίρσμαν που λέγεται «Η ρητορική της αντίδρασης». Και λέει ότι ο αντιδραστικός λόγος έχει τρεις βασικές στρατηγικές. Το ένα είναι το futility, το άλλο είναι το perversity και το άλλο είναι το jeopardy. Το ένα ματαιοπονείς, τι να κάνεις παιδί μου, δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο και μάλ. Το δεύτερο είναι το perversity, πας να κάνεις κάτι καλό και κάνεις το ανάποδο. Βάζεις ένα ψηλό κατώτατο μισθό
και γίνονται οι άλλοι άνεργοι. Και το τρίτο είναι η διακινδύνευση ενός μεγαλύτερου θέματος. Δηλαδή, πας να σώσεις την οικονομία και σου παίρνουν οι Τούρκοι τα δωδεκάνησα. Όλα αυτά στη στρατηγική τα χρησιμοποιούσαν και πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πράγμα να πούμε, ωραία, τι θα γινότανε εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Διότι αρχίζανε και λέγανε τις διάφορες ανοησίες ότι θα έμπαινε ο νομισματικός Ελλάς και θα έκανε ρυφηφή στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα προέτασε ο Στουράρας στα στήθη των γραμματέων του, στα στήθη του νομισματικού Ελλάς. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα γινόταν σαν διαδικασία. Αλλά πάντως υπήρχε ένα σχέδιο Β και στη συνέχεια, ενώ και η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ένα σχέδιο ότι θα γινόταν αν η Ελλάδα μπορούσε να έφευγε από την Ευρωζώνη, κατηγορούσαν την ελληνική κυβέρνηση ότι ήθελε να φτιάξει σχέδιο Β για το τι θα γίνει αν έφευγε από την Ευρωζώνη. Και επειδή όταν μιλάς για σχέδιο Β, διακινδυνεύεις την γενικότερη ισορροπία αυτού του πράγματος. Το άλλο το οποίο επίσης ήταν πολύ χαρακτηριστικό και υπονόμευε με τη διαπραγμάτευση, ήταν ότι δεν υπήρχε ενιαίο μέτωπο μέσα στην ίδια την κυβέρνηση. Την ίδια τη Ρήγα έρχεται ο Γιάννης και μου λέει, πήρε τηλέφωνο τον Αλέξη και μου είπε να σου πω να μην μασάμε. Στην πραγματικότητα όχι μόνο μασίσαμε, αλλά και φτύσαμε, έτσι, δεν υπήρχε. Αλλά μέσα εκεί υπήρχε η λογική ότι κάποιοι λέγανε μήπως είμαστε υπερβολικοί, μήπως δεν πρέπει να το κάνουμε. Ο Σαγιάς που ξεκίνησε από το ότι δεν κάνετε τίποτα, δεν είστε αρκετά μαχητικοί, είσαστε εκώτες και να βάλουμε ένα μεγάλο δικηγορικό αμερικάνικο γραφείο να μου δώσει και τη μίζα μου για να τους τσακίσουμε, στη συνέχεια άρχισε να γίνεται ο αρχηγός των εφεκτικών. Στην άλλη περίπτωση είχες Φερρυππίνο Γιάννης ο Δραγασάκης, ήταν και αυτός πάντα με τη λογική ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρω ότι είναι νεαρός Σταύρος ο Βαρουφάκης και ως εκ τούτου όταν τον φοβούνται οι άλλοι και τον παίρνουν τηλέφωνο λένε άστον μου, εμείς θα τον βολέψουμε, θα τον κουλαντρήσουμε, μην. Όταν όμως ο ένας έρχεται και λέει θα κάνω αυτό και από πίσω ο άλλος κάνει διάφορα νοήματα και λέει κοίταξε κάτι αγαπητέ μου, ό,τι και να σου λέει άλλος αγνόησε τον, τον αγνοείς. Διότι έρχεται από τα επίσημότερα χείλη της ελληνικής κυβέρνησης. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι να πεις ότι εμείς είμαστε όλοι μια γροθιά και ό,τι και να σου λένε οι άλλοι εμείς είμαστε πίσω, αλλά όχι να στέλνεις τον Βαρουφάκη με το αεροπλάνο να πάει στο IMF να πει ότι ξέρεις δεν θα πληρώσουμε τη δόση και με το που φτάνει στην Ουάσιγκτον να τον παίρνουν το τηλέφωνο και να του λένε ξέρεις κάτι αλλάξαμε γνώμη. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω υπήρχε και μια φοβία μέσα. Εάν το φοβόσουν, αν είχες εκτιμήσει ότι ο αντίπαλος από την αρχή ήταν αυτός που ήταν, έπρεπε να γίνουν δύο πράγματα. Ή να μην μπει στη διαδικασία και να πεις ναι ρε παιδιά, και εγώ είμαι ένας σαμαράς, αλλά light, δεν θα σας πονέσω τόσο πολύ. Τις συντάξεις θα φροντίσω να μην πάνε όλες τις τσέπες της κοινωνίας των κολλητών. Θα πάω, θα σας προσέξω περισσότερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι αυτά που σας λέει ο Βόλφκανγκ και τα κοπέλια του. Το άλλο ήταν να πεις ότι παιδιά, τώρα που έχω και το δημοψήφισμα από πίσω και ξέρω ότι είσαστε μαζί μου, θα μπω μέσα και δεν θα πω ότι με βάλανε 17 ώρες. Ας πούμε, τι να γίνει δηλαδή 17 ώρες. Και πολλοί έχουμε κάνει 24 ώρες βάρδιες. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα σε βάλει κάτω και θα σε αμπλάξει που λένε στη Θεσσαλονίκη ο Σόιμπλε και εσύ θα καθίσεις να το δεχτείς. Άρα αυτά ήταν τα λάθη τα οποία είχαν γίνει. Και είχες σηματοδοτήσει μία εφεκτικότητα από την αρχή που ουσιαστικά υπονόμευε την ίδια σου τη διαπραγμάτευση και οι άλλοι φαινόντουσαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν κάτι διότι τα διαπραγματευτικά σου χαρτιά τα είχες χάσει από την αρχή και τα είχες χάσει από την κυβέρνηση του Παπανδρέου που εκεί όταν διακινδύνευε η Deutsche Bank οι άλλοι θα φοβόντουσαν πολύ να καθίσει όλο αυτό το πράγμα και θα προλάβαινε να σε σώσουνε. Και στην επόμενη φάση που θα μπορούσες να πεις από την αρχή, παιδιά, εγώ ξέρεις κάτι, είμαι και πώς το λέει, ο δωρητής απέθανε και ο γιος του δεν δανείζει. Δεν έχω καμία διαδικασία να μπω σε αυτό. Η άλλη ήταν δεξί, τώρα όλα σας εξέλεξε μια καινούρια κυβέρνηση και γιατί έλεγε και ο Σόιμπλε και ο δικός μου ο λαός, ο Γερμανός με εξέλεξε, τι θα κάνω. Εντάξει, θα του πεις και εσύ το δικό σου και εγώ το δικό μου. Αλλά έπρεπε να είσαι πρώτα βέβαιος ότι δεν θα υπήρχε καταστροφή για την Ελλάδα
εάν έφευγες από την Ευρωζώνη. Πρώτη εντύπωση ότι αν έλεγες ότι θα φύγεις από την Ευρωζώνη, θα σου δίνανε αυτό που ήθελες. Έτσι. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν σου το δίνανε. Πάλι με αυτό που κατέληξες είσαι χειρότερα από πολλές απόψεις. Γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να παίξεις με το δικό σου το νόμισμα για να φέρεις μια οικονομία εκεί που χρειάζεσαι. Δοκιμάσανε τη λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση. Δεν δούλεψε. Οτιδήποτε και να δοκιμάσανε. Γι' αυτό είναι και ντροπή να διαβάζει κανένας σε εκθέσεις ανθρώπων που είναι στο Yale, στο LSE και έχουν πάρει και Νόμπελ Οικονομικών και να βγαίνει ο Σερπής και να λέει ότι έχουμε αγγυλώσεις γενικές και ότι είναι αγγύλωση. Αυτά δεν είναι, καταρχήν δεν είναι οικονομικός λόγος. Όταν ο ίδιος κάνει, είναι πραγματογνώμονας της αγγλικής κυβέρνησης στο επίπεδο της αγοράς εργασίας για το αν θα πρέπει να μπει στο ευρώ η Αγγλία ή όχι και λέει βεβαίως όχι, έτσι, δεν μιλάει για όρους αγγυλώσεων. Σε εμάς έρχεται και μιλάει σε όρους αγγυλώσεων. Άρα λοιπόν δεν ήταν ποτέ οι αγγυλώσεις που υπήρχαν. Η ελληνική πολιτεία έκανε πράγματα που το 1 τέταρτο από αυτά, αν δοκίμαζε να τα κάνει οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα μπορούσε να σταθεί από τον κόσμο που θα ήταν κάτω στους δρόμους. Μεταρρυθμίσεις, με το τσουβάλι. Οτιδήποτε τους λέγανε, κάντο. Αλλά ξέρετε, είναι σαν μια θυσία όπου σφάζει την Παρθένο, αλλά το ηφαίστειο δεν σταματάει. Λες, μας και δεν ήταν Παρθένος. Μήπως ήταν και οι δύο γονείς έπρεπε να είναι αμφιθαλής. Να είναι πες αμφιθαλής. Μήπως θα έπρεπε να σφάξουμε 9 Παρθένες. Μήπως θα πρέπει 9 Παρθένες και 9 αγόρια. Κάθε τόσο λοιπόν το χοντρένει στο παιχνίδι, αλλά στην πραγματικότητα δεν διαψεύδεται η υπόθεση ότι η ανθρωποθυσία δεν βοηθάει στον κατευνασμό του ηφαιστείου. Παρά τα αυτά, προχωράγανε. Και φτάνει μετά από 4 μνημόνια να έρχεται ο άλλος να σου προτείνει τις ίδιες παλιοκερισμένες, αποτυχημένες συνταγές. Που σημαίνει ότι από αυτό που ξέρει το ξέρω τους, δεν λαθεύουν. Αυτό είναι μια βασική λογική, ας μου επιτραπεί με μια μάλλον λαϊκή παροιμία να το κλείσω αυτό, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι που είχαμε στη διαπραγμάτευση. Πολλά πράγματα μπορώ να πω και ανέκδοτα και ιστορίες και πώς, σε ποια επίπεδα δουλεύανε. Ο Γιάννης είχε μόνο, από αυτό που ξέρω εγώ, ήταν μόνο ένα από τα κομμάτια τα οποία είχε ο Γιάννης και στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Είχε και άλλες ομάδες, οι οποίες για παράδειγμα φροντίζανε τι θα γίνει με ένα εναλλακτικό χρήμα. Ήταν άλλες ομάδες οι οποίες μιλάγανε για την εμπειρία άλλων χωρών κτλ. Από άτομα τα οποία ξέρανε, όπως ήταν ο Γκάλμπραϊθ ή άλλοι από τη Λαζάρ. Το κομμάτι εκείνο πώς ηλεκτρονικά μπορεί να φτιαχτεί ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προς τις συναλλαγές. Πράγματα τα οποία τα σκεφτόταν in concreto για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά από την άλλη μεριά ήταν ιδέες οι οποίες υπήρχαν. Και ακόμα και το ένα αρχικό κείμενο που είχε γράψει με τον Χόλαντ παλιά για το που λεγόταν παρμένο από τον Swift, το A Modest Proposal, έτσι, το είχε μεταφράσει και ο Πεντζίκης αυτό, το άλλαξε 3-4 φορές μέχρι να έρθει σε μία λογική που να τον ικανοποιούσε κάθε φορά. Δεν υπήρχε ποτέ καμία ακαμψία στο κομμάτι της ελληνικής κυβέρνησης. Το μόνο κομμάτι που ήταν δυστυχώς για μένα απαράδεκτο ήταν ότι ολοένα και περισσότερο θεωρούσαν ότι η ίδια τους η θέση, η ίδια τους η σκέψη ήταν μια σκέψη η οποία δεν μπορούσε να ευσταθείς. Και άμα αρχίσεις να μην πιστεύεις για τον εαυτό σου, λες εντάξει είμαι χριστιανός, αλλά μήπως καλό είναι που έχω και εκείνο το δεύτερο πτυχίο ηλεκτρολόγου, έτσι, γιατί τι να κάνω για παπάς. Αυτό είναι μια αμφιβολία την οποία όταν στην εμφυσίσει ο άλλος έχει κερδίσει και το ιδεολογικό παιχνίδι. Γι' αυτό ήταν και τόσο έντονη η προσπάθειά τους να κάνεις το ownership του προγράμματος. Να γίνεις δηλαδή διαχειριστής της καταπίεσής σου. Αυτοδιαχειριστής της αυτοκαταπίεσής σου. Από μια έννοια. Είναι αυτό που έλεγε ο Blake, the mind forged manacles. Τα δεσμά τα οποία έχει σφυριλατήσει το ίδιο το μυαλό. Ξεκινάω με μια μνήμη της πρώτης μου συνάντησης με τον Υπουργό Οικονομικών του Bill Clinton, τον Larry Summers, έναν άνθρωπο του βαθαίως κράτους και του βαθαίως κατεστημένου, πανέξυπνο, ο οποίος
στην εισαγωγή που έκανε στη συζήτησή μας, γιατί τον είχα συναντήσει για να μιλήσουμε για τη διαπραγμάτευση. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, έχεις ένα πρόβλημα, μου λέει. Για την ακρίβεια μου λέει, έχεις δύο προβλήματα. Λέω, πες μου ποια είναι τα προβλήματα. Λέει, το πρώτο είναι, κερδίσατε τις εκλογές. Τεράστιο λάθος. Εντάξει, γι' αυτό ήταν το χιουμοριστικό. Το δεύτερο πρόβλημα, λέει, που έχεις, και το πιο σημαντικό, είναι ότι διαπραγματεύεσαι με πιστωτές που δεν θέλουν τα λεφτά τους πίσω. Είναι αυτό που είπε πριν ο Νίκος. Δεν τους ενδιαφέραν τα χρήματά τους. Ξέραν δεν θα τα πάρουν. Ποτέ δεν δώσαν τα μνημονιακά δάνεια πιστεύοντας ότι θα τα πάρουν πίσω. Τα δώσαν για να σώσουν τις γαλλογερμανικές τράπεζες μετά την Ολιγαρχία και για να χτίσουν αυτή την αποικιοκρατία στη βάση του χρέους, τη χρεοδουλοπαρικία, όπως λέμε στο ΜΕΡΑ25. Άρα, το γεγονός ότι είχαν διαπραγματευτές της πιστόλας, το τύπου σαν το Βίζερ, ας πούμε, και τον Κοστέλο, οι οποίοι δεν ήξεραν γράμματα, ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, παιδιά, γιατί το μιλάμε τώρα και λίγο ως οικονομολόγοι με τον Νίκο. Αν έβλεπες τα μαθηματικά τους μοντέλα, τα οικονομικά τους μοντέλα για το ΦΠΑ, αν εμένα μου το είχε φέρει αυτό πρωτοετής του πρώτου εξαμήνου του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα τον είχα κόψει. Δηλαδή, και θα τον είχε κόψει και ο δεξιός συνάδελφός μου. Έτσι, δεν είναι επειδή δεν θα ήταν μαξιστής, επειδή δεν θα ήταν ηλίθιος, δηλαδή. Γι' αυτό. Αλλά η ηλιθιότητα αυτή ήταν κομμάτι του συστήματος, γιατί δεν τους ενδιέφερε. Ο στόχος δεν ήταν ούτε καν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Να το θυμηθούμε. Το χρέος, έτσι, αν το δούμε έτσι πολύ πιο φιλοσοφικά και σφαιρικά, έχει στη βάση του την εξουσία. Ο φιλέτης είναι υπό μία μορφή δούλος του πιστωτή. Το πιστωτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, μπορεί να είσαι πιστωτής, να έχεις δώσει ένα χρονοτικό ποσό για να πεθαίνεις να το πάρεις πίσω γιατί το έχεις ανάγκη. Αυτό δεν ήταν η περίπτωσή μας. Έτσι, το χρέος μας ήταν η δύναμή τους. Η αποικιοκρατική τους δύναμη. Και αυτό, έτσι, το μόνο πράγμα το οποίο μπορούσε να το σπάσει δεν ήταν η διαπραγματευτική μας δυνότητα. Δεν ήταν πόσο ωραία τα λέγαμε ή πόσο καλή χημεία είχαμε με τους διάφορους τροϊκανούς, όπως είπε και ο Νικόλας. Έτσι. Όχι. Αυτό που, ο λόγος που αναφέρθηκε ο Νίκος και είπε ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα δεν θα ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών, και αυτά τα έλεγα εγώ στον Τσίπρα. Εγώ έλεγα στον Τσίπρα, τον πίεζα να είναι ο Δραγασάκης, γιατί ο Δραγασάκης είχε σηκώσει όλο το βάρος στο κοινοβούλιο ως υπεύθυνος του οικονομικού τομέα και σκιώδης υπουργός οικονομικών. Και μάλιστα νόμιζα ότι είχα γλιτώσει εγώ από αυτή τη δουλειά, γιατί συνέχεια έλεγα θα βάλεις το Δραγασάκη. Μέχρι που ήρθε ο Δραγασάκης, μου λέει: εγώ δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να το κάνεις εσύ. Δεν μπορούσα. Έτσι, κάποιες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι σημασία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Διαπραγμάτευση δεν έγινε ποτέ. Διαπραγματευόμασταν για το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε. Και αυτό δεν είναι επειδή ήμασταν ανόητοι και δεν είχαμε υπολογίσει. Δεν υπήρχε καμία αστοχία. Δεν υπήρχε καμία απολύτως αβεβαιότητα. Αυτά που λέει ο Τσίπρας σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ότι δεν είχαν εκτιμήσει σωστά την κατάσταση και δεν ξέρανε τι θα γίνει και δεν φανταζόντουσαν ότι η Τρόικα θα είναι τόσο σκληρή, αυτά όλα είναι ψέματα. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει άλλη λέξη, είναι ψέματα. Ο λόγος που έγινε εγώ υπουργός οικονομικών είναι ότι τους είχα ξεκινήσει ακριβώς ότι μας κλείσουν τις τράπεζες. Και ότι αν δεν είμαστε διατεθειμένοι όταν μας κλείσουν τις τράπεζες να δημιουργήσουμε δική μας ρευστότητα, ως ένα πρώτο στάδιο για τον εθνικό νόμισμα, τότε να μην εκλεγούμε. Είχα πει στον Τσίπρα, άσε τον Σαμαρά να υπογράψει αυτό στο μνημόνιο. Έτσι, οπότε, αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία και ο λόγος που δέχτηκα εγώ αυτή τη θέση ήταν η ανάλυση της δομής της σύγκρουσης. Όχι της διαπραγμάτευσης, της σύγκρουσης. Γιατί όταν έχεις μια σύγκρουση, δεν είχαμε διαπραγμάτευση, είχαμε σύγκρουση. Άλλο η σύγκρουση, άλλο η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση δεν έγινε ποτέ. Η διαπραγμάτευση θα γινόταν και θα ήταν και πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη. Δεν θα ήταν τίποτα περίπλοκο. Εφόσον η σύγκρουση πήγαινε στα άκρα. Που δεν πήγε ποτέ στα άκρα. Τι θέλω να πω με τη δομή της σύγκρουσης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ό,τι και να λέμε, η μόνη ποιοτική διαφορά μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων από την ελληνική πλευρά, η μόνη ποιοτική διαφορά, αφορά την ιεράρχηση τριών πιθανών αποτελεσμάτων. Τρία είναι τα πιθανά αποτελέσματα όταν
τα βάζεις με τα θεριά της Τρόικας. Έτσι. Το ένα είναι αυτό που έχουμε. Χρεοδουλοπαρικία. Έτσι. Το ένα μνημόνιο μετά το άλλο, ναι σε όλα, και μια μόνιμη στασιμότητα με ερημοποίηση της χώρας. Αυτό είναι το ένα, το ένα πιθανό αποτέλεσμα. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι σύγκρουση ολομέτωπη, διμέτωπη, Brexit. Είμαστε εκτός. Ωραία. Και το τρίτο, μία αναδιάρθρωση χρέους με επανάκτηση της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας εντός του ευρώ. Αυτές είναι οι τρεις πιθανότητες. Τώρα, αν εξαιρέσεις το Λαφαζάνι, ούτε καν το κουκουέ. Γιατί το κουκουέ το παίζει μία έτσι, μία στο καρφί και μία στο πέταλο για το ευρώ. Αν εξαιρέσεις το Λαφαζάνι, όλες συμφωνούν. Σαμαράς, Παπανδρέου, Τσίπρας, εμείς, έτσι, ακόμα και το κουκουέ σας λέω, ότι μία λύση που καθιστά την ελληνική κοινωνία, κοινωνική οικονομία βιώσιμη εντός του ευρώ είναι καλύτερη από αυτές τις τρεις που είπα. Άλλο αν δεν θα έπρεπε να είμαστε στο ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να είμαστε στο ευρώ. Δεν έπρεπε να έχουμε μπει στο ευρώ. Αλλά όπως έλεγα και ξανά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω, άλλο όταν λες δεν έπρεπε να έχω μπει, και άλλο να πεις να βγω. Γιατί το να βγεις έχει ένα κόστος τεράστιο που δεν έχει το να μην μπεις. Οπότε όλοι συμφωνούμε. Με τον Γιώργο Παπανδρέου, ας πούμε, συμφωνούσαμε σε αυτό. Με τον Σαμαρά συμφωνούσαμε σε αυτό. Ότι θέλουμε ένα κούρεμα του χρέους μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν είναι η διαφωνία μας. Το πώς ιεραρχούμε τα άλλα δύο αποτελέσματα είναι το Α και το Μ. Όποιος πιστεύει πραγματικά αυτό που λέει το μνημονιακό τόξο, στο οποίο αρχικά ήταν μόνο ο Παπανδρέου, μετά μπήκε και ο Σαμαράς αργότερα, μετά τα Ζάπια, και μετά μπήκε και ο Τσίπρας, μετά τη συνθηκολόγηση, αυτό που λέει το μνημονιακό τόξο είναι ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί είναι το να βγούμε από το ευρώ. Εάν το πιστεύεις αυτό, δεν πας να συγκρουστείς με την Τρόικα. Πατάς ένα ναι σε όλα από την αρχή και τελειώνεις. Και απλά αιτήσε. Είσαι πέτης. Παρακαλάς να μην σε σκοτώσουν εντελώς, να αφήσουν και μερικά κύτταρα να μην ζωντανά. Έτσι. Εάν πιστεύεις ότι το χειρότερο πράγμα. Γιατί έχεις το Σόιμπλε απέναντι, θα σε πετάξω έξω. Ωραία. Αυτό που ο λόγος που εγώ δέχτηκα να πω στο παιχνίδι αυτό με τον Τσίπρα είναι γιατί σφίξαμε τα χέρια ότι αν την ίστατη στιγμή. 11 και 59 πριν τα μεσάνυχτα. Μας πούν, είστε έξω αν επιμένετε στην αναδιάρθρωση του χρέους, τότε εμείς θα λέγαμε είμαστε έξω. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι το Brexit έχει ένα μεγάλο κόστος, δεν το θέλουμε, αλλά πιστεύουμε ότι η χρεοδουλοπαρικία έχει ακόμα μεγαλύτερο κόστος. Αν το πιστεύεις αυτό, τότε δεν μπλοφάρεις, γιατί θυμάστε τότε μας λέγανε ότι μπλοφάρατε. Η τελευταία μπλότα. Δεν πληροφορείς. Γιατί να το πω διαφορετικά, έχεις τρία πιθανά αποτελέσματα. Το καλύτερο για σένα είναι αναδιάρθρωση χρέους μέσα στο ευρώ. Έτσι. Το δεύτερο καλύτερο ή δεύτερο χειρότερο είναι το Brexit. Και το χειρότερο από όλα είναι αυτό που έχουμε. Λοιπόν, αν είναι αυτή η ιεράρχηση που έχεις των αποτελεσμάτων, έτσι, δεν έχεις πρόβλημα να σκεφτείς τι πρέπει να κάνω, ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσω. Η στρατηγική είναι απλή. Τους δηλώνεις ότι χωρίς αναδιάρθρωση χρέους πετάξτε με έξω. Και δεν θα σας πληρώσω το χρέος, έτσι. Ή θα σας τα δώσω σε πορτοκάλια, σε δραχμές, σε χελώνες, σε οτιδήποτε νόμισμα φτιάξουμε. Και πετάξτε με έξω. Οπότε, δεν είναι παίγνιο καν πια. Στο παίγνιο κάνεις πράγματα διαφορετικά ανάλογα με το τι πιστεύεις ότι θα κάνει ο άλλος. Αν όμως η ιεράρχησή σου είναι τόσο απλή, αναδιάρθρωση εντός του ευρώ, νούμερο ένα, προτεραιότητα. Νούμερο δύο, Brexit. Νούμερο 3, χρεοδουλοπαρικία. Κάνεις τα πάντα να αποφύγεις τη χρεοδουλοπαρικία. Ακόμα και Brexit. Οπότε δηλώνεις τα πάντα από την αρχή. Οι άλλοι μπορεί να μην σε πιστεύουν. Αλλά κάποια στιγμή θα σε πιστέψουν. 12 παρά μερικά δευτερόλεπτα θα σε πιστέψουν. Αυτό το είχαμε συμφωνήσει. Και αυτό δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν είναι διαπραγματευτική στρατηγική. Είναι στάση και στρατηγική στη διάρκεια της σύγκρουσης. Η διαπραγμάτευση θα ερχόταν όχι στις 12 παρά μερικά δευτερόλεπτα, 12 και μερικά δευτερόλεπτα. Και τότε στη διαπραγμάτευση, ωραία, δίνεις κάποια πράγματα για να πάρεις την αναδιάρθρωση χρέους που θα σου έχουν δώσει, αλλιώς έχεις φύγει, είσαι εκτός ευρώ. Αυτά τα είχαμε σφίξει χέρια σε αυτά.
Και ξέραμε ακριβώς και ποια θα ήταν τα όπλα μας, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία, τα ξέρετε, για τα ομόλογα, τα οποία θα οδηγούσαν ουσιαστικά στην έξοδο της Ιταλίας από την Ευρωζώνη, ένα τεράστιο πυρηνικό όπλο. Το οποίο βέβαια θα σήμαινε ότι θα είχαμε και εμείς υποστεί το μεγάλο κόστος του Brexit, αλλά το δικό τους θα ήταν μεγαλύτερο. Οπότε, στο δικό μου το μυαλό, τώρα μιλάω προσωπικά, έτσι. Μπήκα στην κυβέρνηση θεωρώντας ότι έχουμε σφίξει χέρια, ότι είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την πολιτική. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά δεν είναι και θέματα διαβούλευσης μέσα στο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα συζητήσεις μέσα στο κόμμα. Γιατί μια τέτοια συζήτηση, αν γινόταν ανοιχτά, θα είχαμε Brexit πριν μπούμε στην κυβέρνηση. Έτσι, είναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν δημοκρατικές διαδικασίες. Όπως για παράδειγμα, παλιά θυμάστε όταν είχαμε την δραχμή. Δεν μπορείς να έχεις δημοκρατική διαβούλευση για το αν θα κάνεις υποτίμηση της δραχμής. Γιατί με το που την κάνεις τη συζήτηση έχει γίνει υποτίμηση της δραχμής, αλλά δεν έχεις διαβούλευση. Το ίδιο είναι και με το Brexit. Αυτά έπρεπε, ήταν σωστό ότι είχε μείνει σε ένα πολύ στενό κύκλο αυτή η συζήτηση. Αυτό που δεν ήταν σωστό ήταν ότι αυτά που είχαμε συμφωνήσει σε αυτό το στενό κύκλο προδόθηκαν. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Αυτό που εγώ δεν ήξερα, με ρωτούσε ο Τσίπρας, αν με ρωτούσετε κι εσείς, είναι ποια ακριβώς είναι η ιεράρχηση της άλλης μεριάς. Ήξερα ότι η Μέρκελ είχε την εξής ιεράρχηση. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε η Μέρκελ ήταν Brexit. Έτσι. Και το δεύτερο χειρότερο για εκείνη ήταν να μας δώσει την αναδιάρθρωση χρέους. Για το Σόιμπλε ήταν ανάποδα. Ο Σόιμπλε προτιμούσε, το χειρότερο από όλα για αυτόν ήταν να μας δώσει αναδιάρθρωση χρέους. Και προτιμούσε τον Brexit. Ήταν νούμερο ένα. Σαν τα Λαφαζάνη ήταν. Είχε την ίδια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με τον Λαφαζάνη. Δεν θέλω να μειώσω τον Παναγιώτη. Απλά μιλάω επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Επιστημονικά, ξέρετε. Πολύ ψυχρά. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Αν τελικά η ιεράρχηση της Μέρκελ, η ιεράρχηση του Σόιμπλε ήταν αυτή η οποία ήταν κυρίαρχη. Θα το βλέπαμε στην πορεία. Η δική μας ιεράρχηση ήταν ξεκάθαρη. Ότι δεν παίζαμε, τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Γιατί για μας το χειρότερο ήταν η χρεοδουλοπαρικία. Ακόμα και σήμερα, είμαι πεπισμένος ότι αν είχαμε μείνει πιστοί σε αυτό, δεν θα είχε γίνει η Brexit. Αλλά όταν σηματοδοτεί ο Τσίπρας, ο Χουλιαράκης και ο Δραγασάκης στη Μέρκελ, έτσι, πίσω από την πλάτη μου, μην τον ακούτε αυτόν, τελικά θα πάρουμε ό,τι μας δώσετε, έχει λήξει η ιστορία. Ποια διαπραγμάτευση. Η σύγκρουση έχει λήξει. Έχει αποφασιστεί η συνθηκολόγηση, απλά ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων το ξέρουν. Και πάνε και κάνουν διαπραγμάτευση για τα μάτια του, για το Θεαθήνε. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Θέλω να. Δύο ακόμα πραγματάκια να πω και θα κλείσω εκεί. Η τεράστια ανεντιμότητα όλων των συντρόφων μας του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριλαμβανομένο βεβαίως και του Τσακαλώτου, ήταν κάτι το οποίο το έχουν περάσει. Γιατί ακούγεται και κάπως πιστικό, ακόμα και σε καλά παιδιά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή παιδιά που ήταν καλά για κάπως καιρό μέχρι που χάλασαν και αυτά. Έτσι. Γιατί την έχουμε δει αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και καλά παιδιά και παιδιά που ήταν μαζί μας τον Αύγουστο του 2015 και κλαίγαμε μαζί τη συνθηκολόγηση του Τσίπρα. Μετά κατά το 2016-2017 και ότεψαν κι αυτοί. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ποιο ήταν το επιχείρημα που υποτίθεται ότι ήταν πιστικό. Αυτό που μου είχε πει κάποια στιγμή ο Τσακαλώτος. Αφού είχε γίνει υπουργός και είχε υπογράψει τα μνημόνια κτλ. Με Βαριάννη μου λέει, το σχέδιο για τη δραχμή δεν ήταν ολοκληρωμένο. Είναι σαν να ήρθε στην 28η Οκτωβρίου του 1940 και κάποιος να πει ότι πρέπει να παραδοθούμε στο Μουσολίνι επειδή δεν έχουμε ολοκληρώσει το σχέδιο το αμυντικό απέναντι στον Ιταλικό στρατό που θα μπει από την Αλβανία. Δεν είχαμε ολοκληρώσει τίποτα. Την 28η Οκτωβρίου του 1940. Είπαμε ένα όχι και ό,τι γίνει. Έτσι. Είχαμε στρατό, ξέραμε από πού θα έρθουν τα πολεμοφόδια, πού θα έρθουν οι κάλτσες των στρατιωτών για τα κρυοπαχήματα. Γνωρίζαμε τίποτα. Όχι. Κάναμε αυτό που. Ποτέ δεν μπορείς στον πόλεμο να έχεις ένα πλήρως καταρτισμένο σχέδιο. Και να το πω διαφορετικά. Η μετάβαση σε εθνικό νόμισμα, η δημιουργία ρευστότητας, αυτά τα είχα πει στον Τζίπρα, τα ξέρει πολύ καλά. Έτσι. Δεν μπορεί ποτέ να γίνει καλά συγκροτημένα πριν γίνει. Γιατί. Εμείς είχαμε ένα σχέδιο. Ένα διπλό σχέδιο. Μάλιστα είχα και δύο ομάδες. Η μία δεν ήξερε τι έκανε την άλλη για να μην διαρρεύσουν και
Το είχαμε και δεν διέρευσε τίποτα. Απόδειξη ότι ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί σε αυτό. Έτσι. Είχα το σύστημα της ρευστότητας της ηλεκτρονικής μέσα από το TaxisNet και είχαμε βάλει μπροστά και τη δημιουργία εθνικού νομίσματος. Έτσι. Αλλά οι ομάδες αυτές ήταν 3 άτομα η μία, 8 οι άλλοι. Γιατί αν πας από τα 10 άτομα σύνολο, 11, στα 1000, που χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 1000 άτομα για να οργανώσουν τα τυπογραφεία, το ένα το άλλο αυτό από εδώ, θα μαθευτεί. Αν μαθευτεί, γίνεται ένα bank run, έχουν κλείσει τράπεζες και πρέπει να κάνεις τον Brexit έτσι αλλιώς. Με άλλα λόγια, όταν η στρατηγική μας εμάς ήταν το πάμε μέχρι τις 12 η ώρα, μέχρι το τέλος, τότε, τον Ιούνιο, έτσι, για να δούμε αν η Μέρκελ τελικά θα επιβληθεί στο Σόιμπλε να μας δώσει την αναδιάρθρωση χρέους εντός του ευρώ. Έτσι. Δεν μπορούσε να είναι οργανωμένο το σχέδιο πλήρως για τη δραχμή. Θα υπήρχε ένα κόστος, μια περίοδος που θα υπήρχε και ένα λαλούμ. Έτσι γίνεται. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και το ξέραμε αυτό. Οπότε το επιχείρημα τσακαλώ του ότι το plan B δεν ήταν operational, δεν ήταν πλήρως οργανωμένο, ολοκληρωμένο. Είναι εκ του πονηρού, γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ και δεν έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο. Η κατηγορία ότι δεν το είχε τα ολοκληρώσει δεν ήταν κατηγορία. Εύσημο ήταν. Και βέβαια δεν το είχαμε ολοκληρώσει, γιατί αν το είχαμε ολοκληρώσει θα πήγαμε για τη δραχμή έτσι κι αλλιώς. Ωραία, δεν θα περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχει σημασία να το καταλάβετε αυτό. Έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο το λένε και το ξαναλένε και υποτίθεται αριστεροί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν ήταν operational, το λένε και αγγλιστοί. Δεν ήταν λειτουργικό το σύστημα. Βεβαίως δεν ήταν. Αλλά σε μία εβδομάδα θα γινόταν. Σε μία εβδομάδα θα γινόταν και με το 62% θα είχαμε και κοινωνικές μορφές αλληλεγγύης. Το κίνημα θα δυνάμωνε με αυτό που κάναμε. Έτσι. Αφήστε που θα ερχόταν η Μέρκελ τρέχοντας να μας δώσει ένα διάρθρωση χρέους, γιατί θα είχαν την Ιταλία από το ευρώ. Μια κουβέντα για την 20η Φεβρουαρίου πάλι, γιατί λέγεται και ξαναλέγεται και ξαναλέγεται. Μιας και είναι υπό τη μορφή σεμιναρίου αυτό. Συνοδοιπόροι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανεχθείτε κανένα που σας λέει ότι την 20η Φεβρουαρίου υπογράψαμε μνημόνιο. Δεν υπογράψαμε κανένα μνημόνιο. Αυτό που κάναμε, πήραμε μια τρίμηνη ή τετράμηνη παράταση. Στο προηγούμενο δάνειο. Το δάνειο έλυγε 28 Φεβρουαρίου, έλυγε, το οποίο σημαίνει ότι σου λέει τα λεφτά, δώστε μου τώρα. Έτσι, έπρεπε να του δώσουμε 210 δις. Και μάλιστα μου ήρθε και εμένα προσωπική κλήση από τον Ρέγκλιν, ότι εγώ προσωπικά το χρωστάω, γιατί ξέρετε τα χρωστάει προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών. Και μου ήρθε χαρτί ότι χρωστάω 200 κάτι δις. Εμένα προσωπικά, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Όχι ως υπουργός, όχι ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, προσωπικά. Κλήση, σαν να σου ήρθε η κλητήρα. Χαρτί για 200 κάτι δις. Αυτό το έχω φυλάξει κιόλας, έτσι είναι κοιμήλιο. Αυτό γινόταν 28 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Εγώ σας λέω ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι 28 Φεβρουαρίου να πάμε για τη ρήξη εκείνη. Τον Ιούνιο, και τι έκανα, υπογράφοντας αυτή την επέκταση της Δανειακής Συμφωνίας μέχρι τον Ιούνιο, χωρίς να υπάρξει καμία αναφορά στο μνημόνιο, καμία αναφορά. Γι' αυτό τεινάξαμε στον αέρα 3 Eurogroup, για να μην υπάρξει αναφορά στο MOU. Δεν υπήρξε αναφορά στο MOU. Έτσι. Μόνο υπήρξε αναφορά σε ένα κατάλογο μεταρρυθμίσεων που θα προτείνουμε εμείς. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό πάνε να το παρουσιάσουν ότι υπογράψαμε μνημόνιο. Δεν υπογράψαμε κανένα μνημόνιο. Και απόδειξε ότι δεν φάραμε ένα φόρο. Δεν κόψαμε ένα ευρώ σύνταξης από την 20η Φεβρουαρίου μέχρι το δημοψήφισμα και τη συνθηκολόγηση του Τσίπρα. Έτσι. Αυτό να το φροντοφωνάζουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λάθη γίνανε. Δηλαδή, αν μπορούσα να τα ξανακάνω όλα από την αρχή, με τις πληροφορίες που είχα, θα ήμουν πολύ πιο σκληρός απέναντι στην Τρόικα. Θα έβγαινα πολύ πιο συχνά να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό. Βέβαια, θα είχαμε περισσότερο bank run. Έτσι, θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις τράπεζες. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Αυτό που εγώ δεν συγχωρώ στον εαυτό μου είναι ότι δεν μπόρεσα ποτέ να φανταστώ ότι οι σύντροφοι πίσω από την πλάτη μου λέγαν στον Ντράγκη, μην τον ακούς αυτόν, εμείς θα υπογράψουμε. Αυτό είναι το mea culpa μου. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία για αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή εδώ. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι
Εμείς στη Βουλή, γνωρίζετε πολύ καλά, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό το Δεκέμβρη, λίγο πριν κλείσουμε, ζήτησα από όλα τα κόμματα να συμφωνήσουμε χωρίς καμία πρόθεση να διωχθούν πρόσωπα, να ανοίξει ο φάκελος της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους. Και είπα μάλιστα ότι τα τελευταία 100 χρόνια είχαμε 4 εθνικές καταστροφές. Mm-hmm. Είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή, είχαμε την κατοχή Παύλα Εμφύλιο, είχαμε την τραγωδία της Κύπρου και είχαμε τη χρεοκοπία της δεκαετίας του 10. Όλα τα άλλα λίγο πολύ τα έχουμε μελετήσει. Λίγο πολύ έχει γίνει η αποτίμηση των τριών πρώτων καταστροφών στις οποίες αναφέρθηκα. Το μόνο που δεν έχει γίνει από τη Βουλή των Ελλήνων είναι να ανοίξει ο φάκελος της χρεοκοπίας και των μνημονίων. Κανένα κόμμα δεν συμφώνησε. Κανένα. Γιατί? Γιατί όλα έχουν τη φωλιά τους λερωμένη. Τα μνημονιακά κόμματα προφανώς δεν θέλουν. Έτσι. Και εδώ συμπεριλαμβάνω το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ, που είναι το αγαπημένο κόμμα της γερμανικής πρεσβείας, γιατί δεν έχει πει μία φορά κάτι εναντίον του Βερολίνου, μία φορά να κάνει κριτική στην Τρόικα, μία φορά, δεν το έχει κάνει ποτέ το ΚΚΕ, όποτε ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ασκεί κριτική ως επέκταση του ΝΑΤΟ, εγώ και ΝΑΤΟ το ίδιο στο συνδικάτο που λέγαμε κάποτε, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα από τότε. Δεν είχαμε το ευρώ, δεν είχαμε το ρέγκλινγκ, δεν είχαμε τα μνημόνια, δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας κλείνει τις τράπεζες, έτσι να μας καταργεί το ΕΚΑΣ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε σε σχέση με τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό. Ήταν ο αμερικανικός μονοπωλιακός καπιταλισμός. Έτσι. Είμαστε με άλλα λόγια το μοναδικό κόμμα που απαιτούμε να ανοίξει αυτός ο φάκελος. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Δεν θα γίνει. Αλλά εμείς θα το κάνουμε. Και το ΜΕΤΑ, κάποια στιγμή, όταν θα έχει οριμάσει, θα έχει δημιουργηθεί περισσότερο σαν κέντρο, θα ανοίξει αυτό το φάκελο, έστω και εμείς. Mm-hmm. Αντίθετα με τον λογιστικό έλεγχο που έκαναν άλλοι μαζί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου κτλ., εμάς δεν μας ενδιαφέρει το χρέος. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει το είναι νόμιμο, δεν είναι νόμιμο. Εγώ προσωπικά χασμουριέμαι και με το ερώτημα αν είναι νόμιμο ή δεν είναι νόμιμο το χρέος. Εμάς μας ενδιαφέρει να ανοίξει ο φάκελος της όλης δυναμικής πολιτικής και οικονομικής που έφερε τη χρεοκοπία. Έτσι. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι μιλάμε για μια περίοδο που ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, είχε στραμμένα τα μάτια του στην Ελλάδα, με τεράστια αποθέματα ελπίδας, τα οποία εμείς από εδώ κουβαλούσαμε για συνοντιπόρους, συντρόφους, φίλους, προοδευτικούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η συνθηκολόγηση εκείνη και όλα αυτά τα οποία λένε σήμερα για να διαβάλουν την άνοιξη του 2015 ουσιαστικά έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα. Είναι μια τεράστια ήττα του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την περίοδο εκείνη ως ένα λάθος του. Δεν ήταν λάθος. Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που έχει γίνει από την περίοδο, να μην πω του Πολυτεχνείου, ίσως και του ΕΑΜΕΛΑΣ. Και γι' αυτό είμαι τόσο συγκινημένος που είναι ο Νίκος εδώ, γιατί η στιγμή, την ανέφερε πριν, πολύ πριν, που νομίζω ήταν 17 Μαρτίου, έχει μείνει σημαδεμένο στο μυαλό μου, στην συνάντηση του Eurogroup, τηλεδιάσκεψη, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Νίκος. Και εγώ καθόμουν δίπλα του στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν έλεγα κιχ, γιατί υποτίθεται ότι δεν ήμουν εκεί. Αλλά άκουγα από το ηχιάκι του teleconference. Είχα μόλις απολύσει το χουλιαράκι. Και τον είχε αντικαταστήσει ο Νίκος. Και ακούγεται ο ανεκδίγητος Τόμας Βίζερ, έτσι, ο μεγαλοτροϊκανός αγράμματος, ο οποίος ουσιαστικά ενορχίστρωνε αυτή τη μαφία, την γκανγκστερική του Euro Working Group, και ακούγεται και λέει τι. Εγώ του είχα στείλει επιστολή ως Υπουργός Οικονομικών που του είχα πει ότι βγάζω τον Χουλιαράκη και τον αντικαθιστώ μόνιμα με το Θεοχαράκη. Κάνει ότι δεν το πρόσεξε αυτό. Και τι λέει ο ανεκδίκητος Τόμας Βίζερ. Αυτά υπάρχουν όλα στα Euroleaks. Μπορείτε να τα πείτε, να τα ακούσετε με τα στάκια σας. Λέει ότι στεναχωριόμαστε που ο κύριος Χουλιαράκης σήμερα δεν μπορεί να είναι μαζί μας και που αντί για αυτόν θα είναι ο κύριος Θεοχαράκης. Κύριε Θεοχαράκη, μιλήστε.
η αντιδιαστολή μεταξύ αυτής της νίποτης έκφρασης υπεριαλισμού να θέλει ο αντίπαλος διαπραγματευτής να ορίσει το δικό σου διαπραγματευτή. Έτσι. Η αντιδιαστολή αυτού με το τι είπε ο Νίκος ακριβώς μετά, που ουσιαστικά τους κατήγγειλε για τις διαδικασίες που ακολουθεί η Τρόικα, οι οποίες παραβιάζουν την ενδιάσμη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω πλέον εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση και από τη Βουλή μου να μιλάω μαζί σας, και τους έκλεισε το τηλέφωνο. Εκείνη ήταν μία από τις πιο περήφανες στιγμές στην ιστορία των τελευταίων δεκαετιών. Και πρέπει όλοι μας να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, να είμαστε περήφανοι για τον Νίκο, για το τι έγινε, και να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα μας καλεί σε προοδευτική συμπαράταξη εναντίον της δεξιάς, είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε το δρόμο στο 5ο μνημόνιο, στο Μητσοτάκη, στο αστυνομικό κράτος, σε αυτά που βλέπουμε σήμερα, διαβάλλοντας αυτό που γινόντουσαν εκείνες τις μέρες ως λάθη και αστοχίες μιας κυβέρνησης η οποία δεν είχε προετοιμαστεί καλά. Νίκο, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων να συνοψίσω μια τόσο πλούσια συζήτηση, τόσο πολύπλευρη, τόσο ανθρώπινη και τόσο συναρπαστική χάρη στον Νικόλα Θεοχαράκη και βέβαια στην καταπληκτική συμβολή όλων όσων παρακολουθήσανε σήμερα την εκδήλωσή μας, που θέσανε μια σειρά από εξαιρετικά ερωτήματα, ενεπλάκησαν ενεργά στη συζήτηση. Δεν έχω λόγια πραγματικά να πω αυτό το στερεότυπο. Ο Νικόλας μας έκανε μια ομιλία η οποία ήταν, όπως είπα, πλούσια, με γλαφυρή, ανθρώπινη, πολυδιάστατη. Μας εξήγησε μια σειρά πράγματα και μας ενημέρωσε για μια σειρά πράγματα που είχαν να κάνουν τόσο με το πολύ ευαίσθητο θέμα των διαπραγματεύσεων, στις οποίες πρωταγωνίστησε εκείνη την εποχή, όσο επί των οικονομικών, επί πολιτικών και ανθρώπινων συμπεριφορών και ψυχολογιών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα ανθρωποκεντρικό κόμμα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ο Νικόλας μπόρεσε να τα συνοψίσει όλα αυτά σε μια τέτοια εξαιρετική ομιλία, η οποία εμπλουτίστηκε περαιτέρω και από τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις όλων που τις έθεσαν. Γιατί επελέγει αυτό το θέμα, γιατί επελέγει η διαπραγμάτευση του 2015 να είναι το θέμα με το οποίο ξεκινάει το κέντρο μας την επιμορφωτική, πολιτισμική, πολιτιστική του αποστολή. Επελέγει γιατί έπρεπε όλοι και όλες να ξέρουμε την αλήθεια για τις διαπραγματεύσεις του 2015. Βεβαίως υπάρχει και το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, το οποίο λέει όλη την αλήθεια. Και όσοι και όσες, φαντάζομαι ότι θα είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι αυτοί, δεν το έχουν διαβάσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διαβάσουμε. Η μαρτυρία όμως του Νικόλα έρχεται, όχι μόνο προσθέτει, αλλά εμπλουτίζει σε μία αδιάσυστη εικόνα, απεικόνηση της αλήθειας, που είναι απολύτως απαραίτητα, διότι μιλάμε για το 2015, λες και ήταν το 1821. Στην πραγματικότητα δεν περάσαν ούτε 5 χρόνια, αγαπητοί και αγαπητές. Τι γίνανε σε αυτά τα 5 χρόνια. Σε αυτά τα 5 χρόνια η Ελλάδα έγινε πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, πρωταγωνίστρια σε όλο τον κόσμο. Διότι το Γενάρη του 2015 για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα και για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Και για να μην αναφέρω την Αμερική βεβαίως. Έχουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει ένας αγώνας διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, ο οποίος στηρίχτηκε με ενθουσιασμό, με αγάπη και ζέση και δύναμη από τον ελληνικό λαό. Είχε, για όσους και όσες ίσως δεν θυμούνται, η δημοφιλία του Βαρουφάκη και του ΣΥΡΙΖΑ είχαν εκτοξευθεί τότε. Ήταν απίστευτη η προσδοκία και
του κόσμου και η συσπήρωσή του γύρω από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο λαός μας αισθάνθηκε υπερήφανος για τον εαυτό του. Μετά για το δημοψήφισμα, που είναι η πιο σημαντική ιστορική στιγμή, μετά από τη μεταπολίτευση, την πτώση της δικτατορίας, μιλώντας για το πρόσφατο παρελθόν. Μία ψυχική ανάταση, ένα πανηγύρι λαού κτλ. Κτλ. Και μετά έρχεται ο συνδυασμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το άδειασμα των προσδοκιών του κόσμου, η υποταγή και ουσιαστικά η ήττα των ιδεών της αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου. Το ΜΕΡΑ γεννήθηκε από εκείνη εκεί τη στιγμή. Και γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το θέμα σήμερα και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Νικόλα Θεοχαράκη. Είναι η ιστορία, δεν θέλω να πω τη λέξη κολοτούμπα που είναι πάρα πολύ άγαρμπη, αλλά έτσι δυστυχώς έχει πολιτικογραφηθεί, ακόμα γράφεται και στα αγγλικά έτσι, στα λατινικά μάλλον, έτσι. Αυτή η υποταγή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η συγκατάθεση υποταγή στα μνημόνια, είναι αυτό που γέννησε το ΜΕΡΑ. Και να θυμίσω ότι το ΜΕΡΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο και σήμερα συνεχίζει αυτόν τον αγώνα κατά των μνημονίων, κατά της χρεοδουλαπαρικίας, κατά της μετατροπής της πατρίδας μας σε μια απικία χρέους. Να θυμίσω ότι η μεγάλη και εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΜΕΡΑ για να εξεταστεί η υπόθεση του χρέους από το 2010 και μετά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επιλέξαμε αυτή τη συζήτηση. Ξεκινήσαμε έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό όλοι και όλες να ξέρουμε πώς γεννήθηκε αυτό το κόμμα στο οποίο στηρίζουμε τις ελπίδες μας, όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω ότι στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός και ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρό για να μπορούμε να γίνουμε πραγματικός πολιτικός ο πολιτικός σχηματισμός που θα εκπροσωπήσει αυτόν τον λαό στην πάλη του κατά των μνημονίων. Ευχαριστώ, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Μία ώρα κράτησε η συζήτηση, ήταν πλούσια. Με πολύ χαρά θα ξαναδούμε όλους και όλες σας, μετά αφού σχεδιάσουμε τα περαιτέρω το πρόγραμμά μας σε σχέση με τη συνέχιση τέτοιων σεμιναρίων και συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο, την Δανάη Στράτου, πήγα από κυρία, την Δανάη Στράτου, τον Κώστα το Ράπτη, όλους και όλες και προφανώς τους συνοδοιπόρους και τις συνοδοιπόρους που ήταν σήμερα μαζί μας. Εύχομαι καλή νύχτα, ευχαριστούμε πάνω απ' όλα εσένα Νικόλα.